Ξεκινήσουμε από το πρωτοφανές δικό μου σχόλιο αυτό, τη σύλληψη 14χρονου για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Στυλιανού? Ναι, είναι αλήθεια. Χθες το μεσημέρι, κατόπιν πληροφορίας από τη Europol, μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε κατοικία στη Λεμεσό σε σχέση με αδικήματα παιδικής πορνογραφίας. Κατά την έρευνα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένας σκληρός δίσκος υπολογιστή, ένα τάπλετ και ένα κινητό τηλέφωνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται ανήλικος, ο οποίος ανακρινόμενος παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων, δίνοντας κάποιους ισχυρισμούς. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι υποδιερεύνηση υπόθεση, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να μην είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της ενέργειάς του ανήλικος, κύριε Στυλιανού? Διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Γι' αυτό σας λέω, είναι στο αρχικό στάδιο οι εξετάσεις. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι η μέλημα της αστυνομίας είναι μεν η διερεύνηση τάχιστα τέτοιων αδικημάτων, ναι, αλλά και από την άλλη η ενημέρωση και προστασία όλων των ανηλίκων. Γι' αυτό κατά καιρούς εκδίδουμε και ανακοινώσεις με συμβουλές για τους ανήλικους και προστασία από το διαδίκτυο. Τώρα, ο ανήλικος έχει συλληφθεί, ανακρίθηκε και... Όχι, δεν έχει συλληφθεί, ανακριθεί. Έχει ανακριθεί και οι εξετάσεις συνεχίζονται. Άρα, απλώς ανακρίθηκε και είναι στο σπίτι του. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε κάτι σχετικό με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Βοηθήστε με, συνάδελφοι. Ωραία. Να δούμε ένα φιλμάκι που έχετε δώσει οι αρχές και αφορά το ζήτημα αυτό και να επιστρέψουμε. Εντάξει. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η υπόθεση, βεβαίως, κύριε Στυλιανού. Να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Έχετε δώσει στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των καταζητούμενων για το φωνικό της Δερίνιας. Ακριβώς. Καταζητούνται πλέον 4 πρόσωπα από την Ιδία, των οποίων έχουμε εξασφαλίσει τα πλήρη στοιχεία τους. Οι φωτογραφίες τους έχουν ήδη δοθεί από την αστυνομία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δημοσίευση. Και παρακαλούμε με αυτή την ευκαιρία οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αμοχώς τους το τηλέφωνο 23 80 30 40 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή επικοινωνίας του πολίτη στον αριθμό 1460. Επίσης να επισημάνω ότι μπορεί ανώνυμα, και τονίζω ανώνυμα, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελία εγκλήματος στο application της αστυνομίας Κύπρου να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το συγκεκριμένο περιστατικό ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα της οδικής συμπεριφοράς μας, κύριε Στυλιανού. Είχαμε περίπτωση μεθυσμένου οδηγού, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα. Ναι. Χθες αργά το απόγευμα, 51χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην οδό Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε 76χρονη πεζή. Αυτή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 75 μικρογραμμάρια αντί 22. Μάλιστα, φαίνεται πως δεν βάζουμε μυαλό. Κύριε Στυλιανού, παρά τις εκστρατείες που κάνετε, τους ελέγχους, όλη την πληροφόρηση, δυστυχώς κάποιοι δεν συμμορφώνονται. Όχι μόνο όμως ως προς την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση. Είχαμε και καταγγελία οδηγού, ο οποίος κάπνιζε, ενώ είχε συνεπιβάτη ανήλικο. Αυτό είναι βεβαίως νομοθετημένο. Αλλά είχαμε την πεποίθηση, αν θέλετε, την εντύπωση ότι δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία πάρα πολύ. Προφανώς λοιπόν κάνετε και αυτές τις καταγγελίες.
Όχι, εφαρμόζεται και ακριβώς είμαστε ευαίσθητοι και σε αυτό τον τομέα. Να αναφέρουμε συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση που είπατε, ότι μέσα στα πλαίσια εκστρατείας που έγινε χθες από την Τροχέα Αρχηγείου σε συνεργασία με μέλη της Τροχέας Λεμεσού και του Λαμού Πρόληψης Οδηγών Δυστυχημάτων στη Λεμεσό, διενεργήθηκε τροχονομικός έλεγχος, όπου εντοπίστηκε ο οδηγός που αναφέρατε να καπνίζει, ενώ στο αυτοκίνητο του βρισκόταν ανήλικο πρόσωπο. Μάλιστα. Προς παραδειγματισμό, κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στα της οδικής μας συμπεριφοράς. Υποδέχομαι τον κύριο Μάριο Σταύρου, πρόεδρο της Reaction. Καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Βλέπετε, δεν βάζουμε μυαλό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει, ιδίως με την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση. Ούτε θα βάλουμε. Γιατί όμως? Αν δεν συμμορφωθούμε και διαφοροποιήσουμε το νομοθετικό μας σύστημα του να γίνει πιο αυστηρό, δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε μυαλό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και άλλες χώρες είχαν το πρόβλημα αυτό με την κατανάλωση αλκοόλ και εμείς το έχουμε. Άλλες χώρες το έχουν καταφέρει να το έχουν λύσει με σοβαρές και αυστηρές ποινές. Εμάς προς το παρόν οι ποινές μας είναι ίσως οι χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην πω και ίσως οι χαμηλότερες στον κόσμο. Ναι. Ωραία, σίγουρα μια αποτρεπτική ποινή θα λειτουργήσει και θα παίξει το ρόλο της. Όμως δεν είναι πριν και πάνω απ' όλα η θέμα κουλτούρας, δεν είναι οδική κουλτούρα αυτό? Η κουλτούρα όμως χρειάζεται πολλά χρόνια να δημιουργήσει. Η κουλτούρα χρειάζεται τουλάχιστον 20-25 χρόνια για να μπορέσει να δημιουργήσει μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Σε αυτό δουλεύουμε όλοι. Απλά έχουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία οδηγών οι οποίοι σίγουρα δεν έχουν την οδική κουλτούρα που θα έπρεπε να έχουν. Ως εκ τούτου πρέπει να τους διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό στην Κύπρο, το έχουν κάνει τόσες άλλες χώρες. Με τις αποτρεπτικές ποινές, λοιπόν. Ακριβώς. Με τις αποτρεπτικές και τις άμεσες. Τώρα, αυτό το συζητήσαμε επ' ευκαιρία στην κατανάλωση αλκοόλ, γιατί έχει προκύψει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα τις τελευταίες μέρες, με δύο περιστατικά μέσα σε τρεις μέρες, ηλικιωμένων οδηγών. Οι οποίοι αποπροσανατολίζονται προφανώς, για να μην ακουστούμε ηλικιακά ρατσιστές, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Μπορεί και ένας νεότερος να έχει θέμα και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Πώς αυτό το πράγμα το ελέγχουμε και είμαστε σίγουροι ως πολιτεία ότι πίσω από το τιμόνι κάθονται άνθρωποι οι οποίοι μπορούν? Λοιπόν, να θέσουμε το θέμα στη σωστή του βάση. Ναι. Η πιο επικίνδυνη ομάδα οδηγών στο οδικό δίκτυο είναι οι νέοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νόμιζα θα μου λέγατε γυναίκες. Όχι. Οι άντρες προκαλούν τα περισσότερα στροχεία σύγκρουσης. Πείτε τα, κύριε Σταύρο. Κατά 92% οι θανατηφόρες συγκρούσεις προκαλούνται από άντρες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Άρα, οι νέοι είναι οι πιο δύσκολοι οδηγοί. Όμως οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, έχουν παρουσιάσει έτσι κάποια μικρή αύξηση όσον αφορά την εμπλοκή τους σε τροχαίες συγκρούσεις, ιδιαίτερα τις θανατηφόρες. Δεν είναι μόνο οδηγοί. Είναι πολλές φορές πεζοί, είναι ποδηλάτες, είναι άλλου είδους χρήστες του οδικού δικτύου. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη για θέματα οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων, είναι ένα θέμα που έχει δύο διαστάσεις. Ναι. Είναι η πρόληψη, που δυστυχώς δεν έχουμε καμία πρόληψη αυτή τη στιγμή. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρόληψη, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις? Το φιλτράρισμα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, όλων των ηλικιωμένων οδηγών πριν μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν. Τι εννοώ? Έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, αν συμπληρώσει κάποιος ένα συγκεκριμένο χρόνο ηλικίας στα 70 χρόνια, οφείλει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό υγείας και από εκεί και πέρα να μπορεί να ανανεώσει την άδεια οδηγού. Ναι. Προωθείται αυτή τη στιγμή ένα καινούριο νομοσχέδιο και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στα δύο Υπουργεία των Μεταφορών και των Δικαιοσύνης αλλά και στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το ότι προωθούν ένα νομοσχέδιο για να μπορέσει να φιλτράρει ακόμα περισσότερο τις σωματικές αλλά και πνευματικές ικανότητες κάποιων οδηγών για να μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν. Ναι. Επειδή αναφέρατε το πιστοποιητικό, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγώ έχω ακούσει ιστορίες από ηλικιωμένους που έχουν πλήρη διάβια πνεύματος, που λένε ότι πάνε σε αυτή τη διαδικασία και είναι καθαρά τυπική. Δεν τους εξετάζει κανένας, δεν τους περνάει από κανένα τεστ, τους κοιτάνε λίγο με το μάτι και άμα τους φαίνονται καλά, τους βάζουν μια υπογραφή και τους διώχνουν. Αυτό προσπαθεί να κλειδώσει. Αυτό προσπαθεί να κλειδώσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το ότι θα έχει φέρει και ευθύνη ενδεχόμενα ο γιατρός ο οποίος εκδίδει ένα πιστοποιητικό. Μάλιστα. Και ποινική θα ήταν ευθύνη, εννοείται. Ενδεχόμενα, ναι.
πρέπει να δούμε τις τελευταίες διατάξεις του νομοσχεδίου, όταν και εφόσον θα κατατεθεί στη Βουλή. Εντάξει, αλλά μην είμαστε και πολύ σίγουροι ότι θα περάσει πριν το τέλος του 2017. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση που έχουμε σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια που αφορούν την οδική ασφάλεια. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι οι οδηγοί, ηλικιωμένοι και μη, έχουν το δικαίωμα να οδηγούν μέχρι να καθοριστεί ότι δεν μπορούν να το πράξουν. Δηλαδή, υπάρχουν ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 75-80, οι οποίοι οδηγούν πολύ καλύτερα από νέους. Συμφωνούμε. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε όλη η κοινωνία σχεδόν. Οι ηλικιωμένοι είναι επικίνδυνοι, οι ηλικιωμένοι είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι επικίνδυνοι. Δεν είναι όλοι οι ηλικιωμένοι επικίνδυνοι. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά και όλοι λένε να αφαιρούν την άδεια στους ηλικιωμένους. Τώρα, συγγνώμη κύριε Σταύρο, συμφωνούμε. Να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά ο κύριος των τελευταίων ημερών, πόση ώρα οδηγούσε ανάποδα μέσα στο highway? Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, αλλά πόση ώρα οδηγούσε ανάποδα? Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 10 λεπτά. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, πρέπει να έχει σοβαρή απώλεια όρασης για να μην βλέπεις ότι πηγαίνεις ανάποδα. Ενδεχόμενα ναι. Και εδώ πρέπει να συγχαίρουμε και την αστυνομία που κινήθηκε με όλες τις διαδικασίες να μειώσει. Αλλιώς θα είχαμε ίσως και θανατηφόρες σύγκρουση. Γιατί μιλούμε για τεράστιες ταχύτητες. Και ο αστυνομικός, ο τρόπος που τον σταμάτησε, ήταν εντυπωσιακός και με κίνδυνο της ζωής του. Άρα. Περιγράψτε το λίγο αυτό πώς έγινε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πραγματικά με αυτοθυσία η αστυνομία. Ναι, από ό,τι είχα ακούσει, σταματήσει. Ο αστυνομικός σε περιπολικό στην άλλη πλευρά, στην κανονική ροή, κινήθηκαν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Είχαν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο από πολύ πιο πριν η αστυνομία για να μειώσουν τη ροή των αυτοκινήτων. Και πέρασε από τα κυκλειδώματα και φρόντισε να σταματήσει τον οδηγό. Είχαμε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρόμοιες περιπτώσεις. Εδώ να τονίσουμε κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο οδηγός ενδεχόμενα χρησιμοποιεί το κινητό ενώ οδηγεί. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οποιαδήποτε παρανομία και να δούμε, πρέπει σίγουρα να είμαστε. Να μην διαπράττουμε εμείς την παρανομία. Κύριε Σταύρο, με προκαλείτε. Εδώ έχει οδηγούς. Πες ότι εδώ τώρα συνέβη και κάτι φοβερό και του τράβηξε την προσοχή. Δεν ψάχνω δικαιολογία και θεώρησε ότι πρέπει να το οπτικογραφήσει. Εδώ, όλη την ώρα, είμαστε με τα κινητά και τραβάμε φωτογραφίες στις φάτσες μας και βίντεο και την ώρα που οδηγάμε και έχουμε και τα παιδιά δίπλα και το δείχνουμε κτλ. Το οποίο είναι κατά μένα αδιανόητο αυτό το πράγμα. Κατά τη δική σας άποψη, μια τέτοια πράξη πώς θα πρέπει να τιμωρείται? Εννοείται αν με έβρισκε αστυνομικός. Ναι. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή με 85 ευρώ. Ναι, συμφωνώ. Αφαίρεση άδειας θα έπρεπε να είναι. Αφαίρεση άδειας, δεν το συζητώ. Μέχρι να αυξηθούν οι ποινές δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Είναι κουλτούρα, ναι. Όταν θα φτάσουν τα παιδιά μας να οδηγούν, ίσως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Μα μας βλέπουν όμως τα παιδιά, ότι τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Γιατί παράδειγμα δίνουμε. Θέλω να πω ότι έχετε δίκιο ότι δεν έπρεπε ο κύριος εδώ, η κυρία, όποιος το έχει οπτικογραφήσει. Αλλά πες ότι εδώ συνέβαινε κάτι αξιοπερίεργο. Αυτό συμβαίνει με κατά κόρον όμως. Mm-hmm. Τα βλέπετε και εσείς μέσα στο σπίτι. Η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι το πλέον αναπτυσσόμενο πρόβλημα στο δικό ασφαλείο, όχι μόνο στην Κύπρο, παγκόσμια. Και τώρα προσπαθούν να δουν πώς θα το λύσουν. Είχαμε και τροχές συγκρούσεις στην Κύπρο που είχαν αιτία το κινητό. Έχουμε πάρα πολλές συγκρούσεις. Απλά δεν είναι εύκολο να το αποδείξεις. Διότι αν κάποιος οδηγά και στέλνει μήνυμα στο κινητό και χτυπήσει τον προστινό αυτοκίνητο, αποκλείεται να παραδεχτεί ότι έστελα μήνυμα, δεν είδα το αυτοκίνητο, γι' αυτό χτύπησα πάνω. Θα βρούμε άλλες 100 δικαιολογίες. Αλλά επιστρέφοντας λίγο πίσω στο θέμα των ηλικιωμένων, το πιο σημαντικό εξαρτάται από τους ίδιους τους συγγενείς των ηλικιωμένων. Γιατί δεν ξέρει ο Χ, ο Ψ, ο Γ, ο αστυνομικός, ο οποίος είναι στη θέση του, αν ένας ηλικιωμένος πιθανόν να παρουσιάζει πρόβλημα όσον αφορά την οδήγηση. Ναι. Αυτοί που έχουν καθημερινή είναι επαφή μαζί τους. Τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους κτλ. Αν δουν έναν ηλικιωμένο ο οποίος δεν φαίνεται να έχει την ικανότητα να οδηγήσει, πρώτα απ' όλα σκεφτούν ότι θα προστατεύσουν τον ίδιο τον ηλικιωμένο. Και μετά τους όλους τους υπόλοιπους. Επίσης, τα παιδιά συνήθως των ηλικιωμένων είναι αυτοί που έχουν και την ευθύνη για τη χορήγηση των φαρμάκων σε ηλικιωμένους. Ναι. Τα φάρμακα πολλές φορές έχουν πολλές παρενέργειες που πιθανόν να επηρεάζουν την οδήγηση. Άρα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης, αν δούμε ένα ηλικιωμένο ο οποίος προκαλεί μικροσυγκρούσεις, δηλαδή ένα γδάρσιμο του αυτοκινήτου, κάτι το οποίο δεν υπολόγισε σωστά την απόσταση και οτιδήποτε, είναι απλά προμηνύματα ότι έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Και σε πρόσφατη ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει ως οργανισμός, είχαμε πει ότι ίσως θα έπρεπε και στο καινούργιο νομοσχέδιο να μηδενίσει η αλκοόλη στους ηλικιωμένους.
να είναι μηδέν. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους. Όσοι άλλοι οδηγοί. Απλά θα καλό θα ήταν να είναι μηδέν. Απλά και μόνο για να προστατεύσουμε και τους ηλικιωμένους και τους υπόλοιπους. Γιατί πόσο μάλλον όταν τα αντανακλαστικά μειώνονται λόγω της ηλικίας, σκεφτείτε να καταναλώσει και αλκοόλ. Όμως έχουμε πολλά να κάνουμε στην οδική ασφάλεια ακόμα, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, για όλους. Είχαμε μια αισθητή μείωση φέτος όσον αφορά τους νεκρούς σε τροχές συγκρούσεις. Αλλά δεν είναι για πανηγύρια, δεν είναι για χαρές και πάρτι. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Έστω και ένας να σκοτώνεται στην άσφαλτο είναι αποτυχία. Αυτό είναι, σίγουρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα τώρα, με το νομοσχέδιο βρισκόμαστε... Το νομοσχέδιο ήταν σε δημόσια διαβούλευση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών που υπερέβαλαν αυτό για να το ετοιμάσουν. Θα πάει για τις απαραίτητες διαδικασίες και από εκεί και πέρα θα κατατεθεί στη Βουλή και ελπίζουμε να μην μπει αυτό στις ελληνικές κανάλες και να... διαρκέσει 6-7 χρόνια ψήφιση, όπως ήταν τον ARCO test. Ναι. Επειδή μιλούμε για ανθρώπινες ζωές, ελπίζουμε ότι θα κινηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι. Πάντως, γενικότερα, να πούμε και ότι οι αρχές, πέραν από το γεγονός ότι είναι δεμένα τα χέρια τους, επειδή ακριβώς οι ποινές δεν είναι και αποτρεπτικές, κάνουν πάρα πολλές εκστρατείες και πιστεύω ότι δυστυχώς με το φόβο και το βούρδουλα, συμμορφωνόμαστε. Επειδή φοβόμαστε ότι θα πληρώσουμε. Είναι τραγικό να συμμορφώνεσαι επειδή θα πονέσει η τσέπη σου και δεν σκέφτεσαι ότι θα φας έναν άνθρωπο μια ζωή, ας πούμε. Αλλά έστω και έτσι. Το πιο σκληρό, ιδιαίτερα για τους νέους, δεν είναι το κόστος, δεν είναι η πληρωμή. Είναι η αφαίρεση της άδειας οδηγού. Συμφωνώ μαζί σας. Ένας νέος δεν θα σκεφτεί τα 200 ευρώ, θα σκεφτεί όμως την αφαίρεση της άδειας οδηγού. Γιατί σου δυσκολεύει φοβερά τη ζωή. Το εφαρμόζουν πολλές άλλες χώρες. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Εμείς να λύσουμε τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Να ακούσουμε έτσι μια-δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ο κύριος Κύπρος πρώτα, παρακαλώ. Συγγνώμη που σας ενοχλώ. Καθόλου. Ήθελα να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Είμαι εδώ από το Λονδίνο μετά από 18 χρόνια και αυτοπυπηρέτησα με τον αξίωμαν του υπαστυνόμου που ήμουν στην Άμπουλα και αυτό ξέρω τι μιλάω. Θέλω να επισημάνω ότι το δίημα στην Κύπρο είναι πραγματικά γελίο και κοιτάζω όλους αυτούς οι οποίοι με τα χρόνια προσπαθούν, λέει, να βρούνε τις λύσεις και να βρουν και ξέρω εγώ. Και όπως είπε και ο κύριος εκεί προλίγου, εδώ ο Κύπριος οδηγός χρειάζεται κουρπάτσιν, μου λέει η παροιμία, γιατί το λέω έτσι κυπραϊκά. Έχετε δίκιο. Διότι δεν πρόκειται να έχει discipline στον δρόμο ο Κύπριος οδηγός. Το βλέπω καθημερινά μπροστά μου. Και επειδή ακριβώς είμαστε όλοι και επικίνδυνοι να έχουν προβλήματα. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει τρόπο να επισημανθεί το γεγονός ότι οι τιμωρίες οι οποίες εκδίδονται και οι οποίες είναι, για σου λέω, είναι γελίες, παίρνει λέει 196 μίλια την ώρα να έτρωχε νεχτές, λέει πήραμε το λαλί, το έβαλαμε την κατηγορία και τον έβαλαμε να βάλει σπίτι του. Συγγνώμη, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν λύση. Πρέπει να γίνει πραγματικά σοβαρότατος όπως οι υπεύθυνοι να λάβουν υπόψη τους πόσο σοβαρό είναι το θέμα και επικίνδυνο στον δρόμο καθημερινός. Και το πάρκινγκ και το τρέξιμο και το overtaking. Μάλιστα. Και αυτήν όλα είναι λασσασμένα μπροστά μας κάθε δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Χρειάζονται πραγματικά σοβαρή αυτή τιμωρία για να μπορέσει ο δημόσιος. Στο Λονδίνο να βάλει στο ένα λάστιχο πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτόματα 50 ευρώ. Δηλαδή μιλούμε το ένα λάστιχο. Όχι ολόκληρα τα αυτοκίνητα παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια. Και κατεβαίνω εγώ που ήρθα στην Κύπρο και μόλις γύρισα να μπω μες στον κύριο δρόμο, χτύπησε μου το αυτοκίνητο που ερχόταν από την άλλη πλευρά. Και το γράφω στον υπουργό τότε στην κοινωνία. Ούτε απάντηση να πήρα ούτε τίποτα. Κύριοι, δεν γίνεται το πεζοδρόμιο, μάλιστα, είναι μάλιστα. Για τους πεζούς, ευχαριστώ. Όχι για τα αυτοκίνητα. Έχετε δίκιο, κύριε Κύπρο. Αυτοκίνητα παρκάρουν ολόκληρα τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ. Αυτά τα πράγματα ευχαριστώ είναι πολύ σοβαρά. Τον κύριο Κύπρο. Έχει καταγράψει μια σειρά προβληματικών συμπεριφορών. Να πάμε και στον κύριο Ανδρέα. Τον οποίο παρακαλώ να χαμηλώσει την τηλεόρασή του. Γεια σας. Ναι, ένα λεπτό παραγωγιά σας, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Εγώ θέλω να είμαι από Λάρνακα. Αλλού. Ναι, σας ακούμε.
από Λάρνα Καμιλό. Ναι. Συγκεκριμένα στη Γρήβα Διένη. Εγώ είμαι εκεί καρνιστικός, η δουλειά μου είναι εκεί στο δρόμο για κάποιον εργασιακό μου κουτών. Βλέπω τα αυτοκίνητα στα πέντε αυτοκίνητα που περνούν να μιλούν με τα τηλέφωνα, να παίζουν παιχνίδια στα τηλέφωνα κάνουν. Και όταν δεν είχε μία φορά να φωνάξω κάποιου που είχαν πνίξει αυτοκίνητα και ξεκινάνε να υπρέφυγαν και αυτούς έπαιζαν ακόμα και λέω ότι ξύπνα, εστράφηκε να βγάζει παρατήρηση γιατί του φώναξα. Και αυτό με αλείπει στο δρόμο εκεί τις ώρες τις βραδινές από 5 μέχρι 7 τη νύχτα που σχολάνουν οι εργαζόμενοι. Όλοι που είναι η ώρα εχμής. 5 αυτοί αυτό, να μην πω τα 4, τα 3 χρησιμοποιούν τηλέφωνα. Και αυτό με αλείπει στο δρόμο εκείνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Είναι καθενυχτικός αυτό. Εγώ είμαι 22 χρόνια εκεί στο κόστο μου και βλέπω την κίνηση του δρόμου όλοι. Μάλιστα, ευχαριστώ τον κύριο Ανδρέα. Είναι αυτές οι προβληματικές συμπεριφορές. Ακριβώς. Γι' αυτό που ανέφερε ο κύριος Κύπρος πριν, ειδικά με τα τελευταία περιστατικά, είναι αδιανόητο σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει προηγμένη να έχεις ταχύτητες 190 χιλιόμετρων, να συλλαμβάνεται, να κατηγορείται γραπτός και να αφήνεται ελεύθερος, να δικαιώται να οδηγεί δηλαδή, μέχρι να κληρωθεί στο δικαστήριο μετά από 2-3 χρόνια. Αυτό είναι απίτρεπτο. Τόσο περνάει, 2-3 χρόνια. Συνήθως, ειδικά αν πετύχει και αναβολή τη υπόθεση, έχουμε πολλές περιπτώσεις που συμπληρώνουν πόντους μέχρι να πάνε στο δικαστήριο. Αυτό θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά για να αλλάξουμε και μιας και είμαστε τώρα εδώ, σημαντικό είναι, μιας και από ό,τι έβλεπα πριν από λίγο την Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έρθουν δύσκολες μέρες. Τώρα σε λίγο θα συζητήσουμε με τη Μετεωρολογική. Είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την οδική ασφάλεια να ακολουθούμε τις συμβουλές των κρατικών φορέων για να είμαστε ασφαλισμένοι, ειδικότερα όσοι θα κινηθούν στις ορεινές περιοχές, γιατί τις τελευταίες μέρες έβλεπα κάποια βίντεο με κάποιους να προσπαθούν να σπρώχνουν αυτοκίνητα μέσα στο χιόνι, να προσπαθούν να ξεφύγουν. Αλλά εντάξει, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί, ας ακούμε για την αστυνομία, μόνο την αστυνομία, κανέναν άλλο, ούτως ώστε να είμαστε όσο πιο ασφαλισμένοι γίνεται. Μακάρι. Να ακούσουμε ακόμα δύο γραμμές και θα κλείσουμε. Κυρία Παναγιώτα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω την επιγραφή που έχετε κάτω από την τηλεόραση. Δεν συμπεριλαμβάνομαι μέσα στους επικίνδυνους ηλικιωμένους. Δεν είναι όλοι. Είμαι 81 χρονού. Μπράβο. Και γένομαι 67 χρονών. Δεν μπορώ εγώ να συμπεριληφθώ μέσα στους επικίνδυνους ηλικιωμένους. Να μην βάλετε τους οδηγούς, τους ηλικιωμένους όλους μέσα στην αγκαλιά. Συμφωνούμε κυρία Παναγιώτα. Το είπαμε από την αρχή αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί και εμάς τα παιδιά μας δεν τα πηγαίνει ο παππούς και η γιαγιά στα αγγλικά, στα μπαλέτα. Δεν σημαίνει πως όλοι οι ηλικιωμένοι δεν ξέρουν οδηγάνε ή δεν είναι σε θέση. Είμαι 81 χρόνο και αυτός με λέει βάλει με 67 χρονό. Να ζήσετε, μακάρι να είστε γεροί και δυνατοί. Πάω χορό, γυμναστική, πάω χοροδίες, έφορο εγώ να τα κόψω αυτά γιατί είμαι ηλικιωμένη. Βεβαίως και να μην τα, μα δεν είπαμε κάτι τέτοιο, ούτε αυτό θα λέει το νομοσχέδιο. Αλλά κυρία Παναγιώτα, θα ήθελα πάρα πολύ να σας γνωρίσω πάντως. Μπράβο, χτυπώ ξύλο. Πέτε μου όπου θέλετε να έρθω να με δείτε. Μακάρι να είστε γεροί και δυνατοί. Πάμε και στον κύριο Πανίκο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Καλή χρονιά. Επίσης. Συμφωνώ με τη συνονόματη την κυρία Παναγιώτα. Στοχοποιείτε τους συνταξιούχους, τους ηλικιωμένους με αυτόν το τιτλάκι που έχετε εκεί. Ναι. Και είναι λαθεμένη εντύπωση. Συγγνώμη, το διαβάζετε ολόκληρο το τιτλάκι? Το διαβάζετε ολόκληρο? Ηλικιωμένοι οδηγείτε. Και μετά τι λέει? Και μετά τι λέει? Δεν είναι επικίνδυνοι όλοι. Και μετά, κύριε Πανίκο, το διαβάζετε ολόκληρο? Και μετά τι λέει? Δύο περιστατικά, αναφερόμαστε στα δύο περιστατικά σε μία εβδομάδα. Όλοι οι ηλικιωμένοι, αγαπητοί μου, στοχοποιούνται. Είναι τα δύο περιστατικά. Κύριε Πανίκο, ναι. Δεν μπορούμε να έθελο τυφλούμε. Συνέβησαν. Ναι, αλλά περιμένετε. Περιμένετε. Περιμένω. Η κυρία Παναγιώτα σας είπε κάτι προηγούμενα για τους συνταξιούχους. Εάν οι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται να οδηγούν, έτσι, μετά τα 70, πώς θα κυκλοφορούν και ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Μα δεν είπε κανείς να μην κυκλοφορούν. Όχι, δεν είπε κανείς. Εσείς αυτόν πρέπει να το βάζετε σαν αίτημα. Ότι, περιμένετε σας παρακαλώ. Να μας αφήνετε να λέμε κάτι και μετά να επενδύνετε. Ότι η πολιτεία
είναι υποχρεωμένη να φροντίσει τους συνταξιούχους για δωρεάν μεταφορά, όπως είχαμε μέχρι πριν 4 χρόνια με τα λεωφορεία, για να μπορούμε και εμείς να κινούμαστε. Διαφορετικά τι θα γίνει, δηλαδή θα κλείσουμε τους συνταξιούχους που έφεραν την κοινωνία ως εδώ στο σπίτι? Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πανικό, αλλά αυτό είναι δικό σας αυθαίρετο συμπέρασμα. Ούτε ο κύριος Σταύρου, ούτε εγώ, ούτε ο τίτλος λέει να τους κλείσουμε, μιλάει μέσα στο σπίτι. Μιλάει για δύο συγκεκριμένα περιστατικά και εδώ ο κύριος Σταύρου έχει εξηγήσει πώς οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου θα διασφαλίσουν ότι πραγματικά οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, δεν είπαμε εμείς ότι συνολικά όλοι στο τσουβάλι, συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι πρέπει να κάθονται σπίτι τους. Σε καμία περίπτωση. Κατ' ουδένα λόγο δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε κανένα ηλικιωμένο. Αντίθετα, θέλουμε να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους που πιθανόν να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Όλοι να είναι ασφαλισμένοι και όσοι μπορούν να οδηγούν, να οδηγούν. Μακάρι να προχωρήσει το νομοσχέδιο για να είναι ο καθένας εκεί που πρέπει, είτε πίσω από τη μόνη είτε όχι. Σίγουρα όμως το λέω για πολλωστή φορά, δεν τσουβαλιάζουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Σταύρο. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την εδώ παρουσία. Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ και ελπίζω να τα λέμε με καλύτερες αφορμές. Μακάρι. Όχι με τέτοιες όπως αυτή που είδαμε. Δηλαδή και ευτυχώς που δεν είχαμε και τα χειρότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πού πάμε? Ωραία. Θα πάμε στο Sigma Live. Θα πάμε στο Χρήστο Μιχάλαρο, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το δανεισμό των κατεχομένων από την Τουρκία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Χρήστος Μιχάλαρος, αυτός ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε τον Χρήστο Μιχάλαρο. Να ξαναπροσπαθήσουμε. Να έχουμε τον Χρήστο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το δανεισμό των κατεχομένων από την Τουρκία. Επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, αυτός ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, αν δεν έχουμε πρόβλημα, να πάμε να δούμε το θέμα της γρίπης των πτηνών στη Γαλλία, αν μπορείτε. Αν δεν μπορούμε να βρούμε τον Χρήστο ή αν έχει πρόβλημα. Ωραία, τον έχουμε. Χρήστο. Καλό μεσημέρι, εγώ και εσύ. Γιατί μου κλείνει το τηλέφωνο? Να απολογούμε για το τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό πρόβλημα. Σε ακούμε. Λοιπόν, όπως ακριβώς τα είπες, έχουν τα πράγματα. Σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια κατά προσέγγιση έχει χορηγήσει η Τουρκία στο ψευδοκράτος από το 2002. Τα συγκεκριμένα ποσά άρχισαν να χορηγούνται, να πούμε, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μετά την εισβολή, τόσο υπό τη μορφή χορηγήσεων, δηλαδή χωρίς την απέτηση επιστροφής και αποπληρωμής, όσο και υπό τη μορφή πιστώσεων, δηλαδή δανείων, με το ψευδοκράτος ουσιαστικά να οφείλει να αποπληρώσει τα συγκεκριμένα ποσά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο μεταδιδακτορικός συνεργάτης του Τμήματος Τουρκικών και Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκος Μούδωρος, η Τουρκία έχει χορηγήσει συνολικά 5,978 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα δύο, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν χορηγίες και τα άλλα 3,27 δις αποτελούν δάνεια. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και από το σχετικό πίνακα που έχουμε δημοσιεύσει στο Sigma Live, τα περισσότερα χρήματα των χορηγιών έχουν καταλήξει σε δαπάνες για υποδομές. Εκεί κατέληξε κατά προσέγγιση 1,169 δις, με την άμυνα να ακολουθεί με 1,218 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τις χορηγίες όλα αυτά τα χρόνια περίπου 219 εκατομμύρια έχουν καταλήξει στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτά όσον αφορά τα δώρα, δηλαδή τις χορηγίες χωρίς την υποχρέωση επιστροφής. Πάμε στα δάνεια, τα οποία είναι 3,278 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά πήγαν για στήριξη στον ιδιωτικό τομέα γύρω στα 208 εκατομμύρια δολάρια, με τα στοιχεία ωστόσο να πούμε ότι είναι ελλειπή, καθώς οι λεγόμενες αρχές των κατεχομένων βρίσκονται στη διαδικασία της επεξεργασίας για τα έτη από το 2011 μέχρι το 2015. Να υπενθυμίσουμε ότι, μάλλον να πούμε πρώτα, ότι τα δάνεια προς τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και της αναδιαρθρώσεις των τραπεζών ανέρχονται στα 317 εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι παρά τις πολλές προσπάθειες της Κομισιόν, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας για να διαμορφωθεί έτσι μια ακριβής εικόνα για το τραπεζικό σύστημα των κατεχομένων, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα γίνει δυνατόν, καθώς οι τράπεζες εκεί αρνούνται να παραδώσουν στοιχεία τα οποία ζητούνται. Να πούμε και ένα τελευταίο έτσι ενδιαφέρον σημείο που προκύπτει από τα στοιχεία.
Είναι οι πιστώσεις ενθάρρυνσης οι λεγόμενες, οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 92 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται ουσιαστικά για πιστώσεις που προσανατολίζονται περισσότερο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τόσο τουρκικές όσο και τουρκοκυπριακές, που δεν ανήκουν όμως στη συγκροτημένη κατηγορία του ιδιωτικού τομέα, αλλά αφορούν και πάλι στο ιδιωτικό κεφάλαιο με κάποιον άλλο τρόπο που δεν διευκρινίζεται. Αυτά αγωγώ, περισσότερα αναλυτικά στοιχεία στο sigmalife.com, όπου υπάρχουν και σχετικοί πίνακες που μπορεί κανείς να διαβάσει τι ποσά έχει δώσει από το 2002 μέχρι το 2015 η Τουρκία στο ψευδοκράτος. Αναλυτικά λοιπόν στο Sigma Live, για ποιον θέλει να μπει πιο βαθιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα του καιρού, γιατί έρχεται και ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμερο για κάποιους από εσάς. Ο κύριος Παναγιώτης Μούσκος θα μας βοηθήσει, να δούμε αν είναι ωραίο μόνο επειδή είναι τρίμερο ή αν θα μας βοηθήσει και ο καιρός. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μούσκο. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, τι θα συμβεί το τρίμερο, τι να περιμένουμε, θα μας τα χαλάσει. Ανάμεικτες συνθήκες. Ανάμεικτες. Δηλαδή για σήμερα και αύριο δεν περιμένουμε κάτι, κάποιες νεφώσεις δεν θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τον καιρό μας. Το Σάββατο όμως θα μας επηρεάσει ένα σύστημα που θα μας δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες, χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και μια σταδιακά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και τη Δευτέρα. Άρα είναι λοιπόν, όπως ακριβώς το είπατε, λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για βαρύ χειμωνιά, λόγω των θερμοκρασιών. Οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τα κανονικά εποχής αρκετά. Άρα... Δηλαδή γύρω στους 15 με 16 βαθμούς σε εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια τώρα, με την πτώση που περιμένουμε για Σάββατο και Κυριακή γύρω στους 5 με 6 βαθμούς, δηλαδή γύρω στις 10 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες για εσωτερικό και παράλια, ναι, θα είναι αρκετά αισθητό το κρύο. Το κρύο. Για βαρύ χειμωνιά όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε, όχι. Καμία σχέση με το σύστημα που επηρεάζει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Το οποίο θα έρθει, κύριε Μούσκο, κάποια στιγμή. Κινείται ανατολικά όσο θα επηρεάζει και την περιοχή. Εμάς θα μας επηρεάσει το νότιο του το κομμάτι που θα μας δώσει και τις πολλές τις βροχές και τις καταιγίδες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και την ενημέρωση. Και εσείς, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Χρυσός στο Μαθιάτι. Θα παράγονται περίπου 20 κιλά μηνιαίως. Τη λεπτομέρεια θα μας δώσει η Γαβριέλα Ζάρτιλα, η οποία έψαξε ένα θέμα με αφορμή τη σημερινό δημοσίευμα τη εφημερίδα Πολίτη. Γαβριέλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ κυρίες και κύριοι. Όπως το είπες, ξαναλειτουργεί και πάλι το παλιό μεταλλείο Στρογγύλου στο Μαθιάτι. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα του Πολίτη, το μεταλλείο βρίσκεται στα χέρια πλέον τη Hellenic Copper Mines. Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο τη κατασκευή μια νέα μονάδα παραγωγή χρυσού εντός τη μίσθωση τη Κουριώτισσα, στην οποία θα αξιοποιούνται γνωστά χρυσοφόρα μεταλλεύματα. Το προτινόμενο έργο για το οποίο έχει ετοιμαστεί μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον και έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος αφορά την εξόρυξη και μεταφορά για αξιοποίηση του οξυδωμένου χρυσοφόρου μεταλλεύματος που βρίσκεται στιβαγμένο σε σωρούς στην περιοχή του παλιού μεταλλείου του Στρογγύλου. Το μετάλλευμα αυτό είναι τοποθετημένο εδώ και χρόνια στο μεταλλείο, ενώ εξαιτίας του τρόπου που έχει αποτεθεί αποτελεί δυνητικά πηγή ρύπανσης της περιοχής. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί μικρή έκταση επέκταση του υφιστάμενου κόνου του μεταλλείου του Στρογγύλου για την αξιοποίηση του εναπομείναντος σε αυτό χρυσοφόρου μεταλλεύματος. Το μετάλλευμα που θα εντοπίζεται θα φορτώνεται και θα μεταφέρεται στη μεταλλευτική μίσθωση της Κουριώτισσας για περαιτέρω κατεργασία στις νέες εγκαταστάσεις. Η ποιότητα και η ποσότητα του χρυσοφόρου μεταλλεύματος της περιοχής του Στρογγύλου έχει υπολογιστεί με ακρίβεια κατόπιν εκτέλεσης εντελεχών γεωλογικών ερευνών. Η έκταση της προτινόμενης μίσθωσης έχει εμβαδόν 0,06 τετραγωνικό χιλιόμετρο, στην οποία περιλαμβάνονται ισορροί οξυδόμενοι μεταλλεύματος, το παλαιό μεταλλείο του Στρογγύλου και οι δρόμοι προσπέλασης. Μάλιστα. Γαβριέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός συνόρων. Έχουμε επιδημία γρίπης των πτηνών στη Γαλλία και μαζική εξόντωση χιλιάδων πτηνών μετά από σχετικές οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Και η εξόντωση χιλιάδων πτηνών με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας γρίπης διέταξαν οι γαλλικές αρχές. Περίπου 800.000 πάπιες και χήνες ελευθέρας βοσκής θα σφαγιαστούν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Η απόφαση αφορά τις περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας, Ζέρ, Λαν και Άνω Πυρηναίων, στις οποίες έχει εμφανιστεί το επικίνδυνο στέλεχος του ιού ΙΤΑ5Ν8. Θεωρείται εξαιρετικά θανατηφόρο στα πτηνά, αλλά σε αντίθεση με άλλες μορφές του ιού, δεν εμφανίζεται στον άνθρωπο και δεν μεταδίδεται μέσω της τροφής.
Η επιδημία έχει πλήξει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τελευταίες την Τσεχία και τη Σλοβενία. Την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών σε εκτροφείο Γαλοπούλας ανακοίνωσαν και οι αρχές της Χιλής. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι πάπιες που εκτρέφονται για το εκλεκτό έδεσμα φουάγκρα. Στην Τουρκία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. 27 ύποπτους ανακρίνουν οι αρχές της χώρας που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση που αφορά το μακελιό στο Club Reina. Σε αθρώες συλλήψεις στη Σμύρνη προχώρησαν οι τουρκικές αρχές ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται με την υπόθεση στο νυχτερινό κέντρο Ρέινα της Κωνσταντινούπολης. Οι αστυνομικοί ανακρίνουν 27 υπόπτους με διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τα μέλη τριών οικογενειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μευλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν τον δράστη, όπως και το πώς κινήθηκε. Η σύζυγός του που ανακρίθηκε, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τις κινήσεις του, πως έμαθε τα νέα από την τηλεόραση και δεν ήξερε ότι είχε ενταχθεί στις ομάδες κρούσης των τζιχαντιστών. Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, η ημερομηνία άφηξής του στην Τουρκία είναι ασαφής. Στα τέλη Νοεμβρίου νίκησε ένα σπίτι στο Εικόνιο μαζί με τη σύζυγο και τα δύο τους παιδιά. Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός πως φέρεται να γνώριζε καθοριστικές λεπτομέρειες για την ασφάλεια στο νυχτερινό κέντρο και τις εξόδους διαφυγής, τις οποίες γνώριζαν μόνο συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού. Πρόλαβε και έριξε περισσότερες από 120 σφαίρες και μία χειροβομβίδα κρότου προτού διαφύγει. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο της εκπομπής και θα συζητήσουμε τα του Κυπριακού, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και βεβαίως μία ανάσα πριν τη Γενέβη. Εννοείται ότι παρακολουθούμε τι συμβαίνει στο Προεδρικό και όταν τελειώσει η συνεδρία στο Εθνικό Συμβούλιο θα μεταφερθούμε αμέσως εκεί για να πάρουμε την πληροφόρηση. Να υποδεχτώ τους καλεσμένους μου πρώτα. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρίνου μαζί μας από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά επίσης. Ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα, καλή χρονιά σε όλους. Επίσης. Και ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Καλό γεια σας. Και καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές. Επίσης. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο κύριος Χρήστος Χριστοφίδης μαζί μας από το ΑΚΕΛ. Συνήθως ξεκινάω ανάποδα, αλλά σήμερα θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Δημητρίου. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Και θα σας πω γιατί θα ξεκινήσω από εσάς, από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Διότι από την 1η Δεκεμβρίου και μετά, η έκφραση που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω είναι ότι διαρριγνύουν τα ημάτια τους τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά θα το πάρω πιο ήπια για να μην δυναμητήσω το κλίμα. Επιμένουν, αν θέλετε, ή τοποθετούνται τα στελέχη του κόμματός σας, απαντώντας στον ενδιάμεσο χώρο ότι αυτή η διάσκεψη εσείς τη λέτε πενταμερή. Υιοθετείτε τις τουρκικές θέσεις, όπως αυτές προβάλλονται από τον Ακιντζή, ότι θα είναι πενταμερής. Δεν θα είναι πενταμερής. Θα είναι πολυμερής. Και έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και λέει, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι αυτή η διάσκεψη θα είναι με τη μορφή πενταμερούς. Και κάνει τα μαθηματικά ο συνάδελφος, επειδή έχει πει ο πρόεδρος ότι θα έχει διπλή ιδιότητα, και του λέει εξαμερής, με τη μορφή πενταμερούς διάσκεψης. Θέλω πραγματικά να μου το εξηγήσετε αυτό. Τελικά είχε δίκιο για ακόμα μία φορά ο κύριος Ακιντζή, και δεν το λέω με ίχνος ικανοποίησης, έτσι, το λέω με τα λύπης. Όχι, δεν σας λέω ότι το λέτε με ικανοποίηση, ούτε με κακεντρέχεια, προς Θεού. Θα ήταν και προσβολή προς εσάς, αν δεν είναι κάτι τέτοιο. Αυτό που θα πω είναι αυτό που προσωπικά επαναλαμβάνω από τις 2 του Δεκέμβρη και από αυτό το στούντιο πολλές φορές, 2-3 φορές καθίσαμε έτσι απέναντι, ότι χρειάζεται σε αυτή την διάσκεψη και στις εναπομείναντες μέρες μέχρι να ξεκινήσει να κοιτάξουμε την ουσία αυτής της διάσκεψης. Και η ουσία είναι ότι πάμε να συζητήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Ποτέ ξανά δεν συζητήθηκε το θέμα των εγγυήσεων, της συνθήκης των εγγυήσεων και της συμμαχίας. Από εκεί και πέρα, η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών την νύχτα της 1ης του Δεκέμβρη έγραφε αυτό που έγραφε. Και έγραφε για διάσκεψη για την Κύπρο. Και εγώ προσωπικά μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν και οι συνάδελφοι που κάτσαμε και αρκετές φορές μαζί στα πάνελ, αν έλεγα κάτι τέτοιο, κάτι άλλο. Αλλά η ουσία είναι πως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, πως αν συζητηθεί που θα συζητηθεί η συνθήκη των εγγυήσεων,
θα είναι παρούσα Κυπριακή Δημοκρατία με τον πρόεδρό της, τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν παίρνουμε τόσο καιρό διαβεβαιώσεις ότι αυτή η διάσκεψη δεν είναι πενταμερής και την ίδια ώρα παίρνουμε διαβεβαιώσεις ότι σε αυτή τη διάσκεψη θα είναι παρούσα Κυπριακή Δημοκρατία και χτες διαστόματος πρόεδρος Δημοκρατίας αυτή η διάσκεψη είναι πενταμερής, γιατί κάποιος να νιώθει ασφάλεια ότι θα είναι παρούσα εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία με αλχημίες του τύπου της διπλής ιδιότητας? Θα παίζουμε με τις λέξεις. Είναι αλχημίες του τύπου της Δημητρίου. Διπλής ιδιότητας. Είναι με το τι λέει το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο τι προνοεί για αλλαγή διεθνούς συνθήκης. Ότι πρέπει να είναι παρούσα, εννοείται η Κυπριακή Δημοκρατία στο συμβαλλόμενο μέρος. Πρέπει να είναι παρούσα τα συμβαλλόμενα μέρη. Μάλιστα. Και τα μέρη που υπέγραψαν. Συγγνώμη. Ο κύριος Ακκιντζή τότε γιατί να είναι παρούσα. Μη υποποιάνει ιδιότητα. Συμφωνώ μαζί σας ότι η θέση του δικαίου είναι αυτή που λέτε. Ο κύριος Ακκιντζή. Καλά τα λέω, αν και δεν είμαι νομικός. Ο κύριος Ακκιντζή την ώρα που θα συζητούν τα κράτη, η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι affected party, έτσι δεν είναι η ορολογία. Είναι affected party η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι συμβαλλόμενη. Είναι η Ελλάδα, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Βεβαίως ναι, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Οφείλετε επιτέλους να μιλήσετε με ειλικρίνεια. Όλοι μας να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1959. Μέχρι το 1963, πριν επικαλεστούμε σωστά το δίκαιο της ανάγκης, είχε πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Πρόεδρο είναι ο Κύπριο, το Κοκύπριο αντιπρόεδρο. Αυτή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Ωραία. Ναι. Αυτό θέλω να καταθέσω. Άρα και γι' αυτό θα είναι και ο κύριος Ακκιντζή. Όχι, δεν είναι γι' αυτό που θα είναι και ο Ακκιντζή. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε τη συνθήκη των εγγυήσεων, πρέπει να πάμε να τη συζητήσουμε. Αν δεν θέλουμε να την αλλάξουμε, να μην πάμε. Και να πάμε σε μια συνθήκη, σε μια σύσκεψη, διεθνή σύσκεψη, διεθνή διάσκεψη τύπου Μπούρκεστοκ, που δεν συζητήθηκε το θέμα των εγγυήσεων. Αυτή είναι η θέση μου που ευχαριστώ, θέλω να καταθέσω. Ευχαριστώ. Κύριε Χρυστοφίδη. Θέλω το σχόλιο σας για τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας περί διπλής ιδιότητας και πενταμερούς. Θα σας πω, κοιτάξτε, εμείς είχαμε μια άλλη άποψη από την αρχή και διατηρούμε αυτήν την άποψη και κάναμε ακόμα και μετά από την 1η του Δεκέμβρη επίσης είχαμε μια άλλη άποψη και μια άλλη εισήγηση. Εμάς η άποψη μας ήταν ότι η διεθνής πτυχή του Κυπριακού που είναι η εγγύησης και η ασφαλεία πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια μιας διεθνούς διάσκεψης με την παρουσία, την επίσημη παρουσία, τη θεσμική παρουσία στο τραπέζι των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι με αυτήν την μορφή του ότι όποιος θέλει ας έρθει θα είναι κάπου εκεί και να λέει και την άποψή του. Ακόμα και μετά την 1η του Δεκέμβρη, εμείς υποβάλαμε κάποιες σκέψεις και κάποιες εισηγήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποφασίσει μόνος του και έχει συνάψει την συμφωνία της 1ης του Δεκέμβρη και έχει ζητήσει και γνωμοδοτήσεις από διεθνείς εμπειρογνώμονες για το πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα αποαναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς δεν έχουμε, εγώ δεν ξέρω τι απαντήσεις πήρε. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του να βγει και να πει ότι αυτά που κάνω, αν θέλετε, είναι κατοχυρωμένα νομικά ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς είχαμε μια άλλη εισήγηση, μια άλλη προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Διατηρούμε τις δικές μας τις απόψεις, τις δικές μας τις εισηγήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα είμαστε μπροστά σε ένα σκηνικό. Τετελεσμένα εννοείται. Προφανώς. Τώρα υπάρχουν δύο επιλογές, αν θέλουμε έτσι να σοβαρέψουμε λίγο τη συζήτηση. Ή δεν θα πάμε και αυτό πάλι ο πρόεδρος πρέπει να το απαντήσει έχοντας την συνολική εικόνα μπροστά του σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν και τους κινδύνους ή να πάμε. Εμείς θεωρούμε ότι εάν σε αυτόν το στάδιο η θέση είναι επειδή υπάρχουν διαδικαστικά προβλήματα ουσιαστικά αποσυρώμαστε από αυτήν τη διαδικασία θα δημιουργηθούν όχι απλά διαδικαστικά προβλήματα, σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη βάση και των γνωμοδοτήσεων που έχει ζητήσει πρέπει να βγει και να ενημερώσει φαντάζομαι το Σάββατο και το Εθνικό Συμβούλιο αλλά και τον Κυπριακό λαό ότι
έχω πάρει αυτές τις αποφάσεις για αυτούς και αυτούς τους λόγους και να τεκμηριώσει τις αποφάσεις του. Μέχρι εμείς να ακούσουμε κάτι, αν θέλετε, διαφορετικό, μένουμε στη δική μας τη θέση, στη δική μας την άποψη, η οποία ήταν καθαρή, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά από τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, που γίνεται έτσι μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γεωργίου, δεν κάνω ερώτηση, γιατί φαντάζομαι έχετε πολλά να πείτε μετά τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Διαρωτώ με αν έχω πολλά να πω. Τι θα μου πείτε, ότι σας τα έλεγα, θα μου πείτε ότι επιβεβαιωθήκατε. Θα μπορούσα να συμπυκνώσω όλη τοποθέτηση σε αυτή τη φράση, αλλά δεν μου άρεσε αυτή η φράση. Ναι. Το σίγμα μου κάνει τη μεγάλη τιμή να με προσκαλεί να εκπρόσωπω το κόμμα μου εδώ στην εκπομπή σας και το επικαλούμε αυτό γιατί μάλιασε η γλώσσα μας από την Δευτέρα Δεκεμβρίου, μετά που ξημέρωσε η μέρα, μετά από το δείπνο, να λέμε ότι αυτό το πράγμα που συμφωνήθηκε στο δείπνο ήταν πενταμερής. Ναι. Κάναμε τις προσθέσεις, κάναμε τις αφαιρέσεις, κάναμε τα πάντα, πενταμερής μας έβγαινε. Χθες ο πρόεδρος έκανε δύο φορές την πρόσθεση και του βγήκε και τις δύο φορές πενταμερής. Πέρασαν 35 ημέρες για να μας ομολογήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι αυτό που πάμε να κάνουμε την 12η Ιανουαρίου είναι πενταμερής. Αφού όμως πρώτα, 25 12, ναι, τα προηγούμενα Χριστούγεννα, αυτά που περάσαμε, ναι, ναι, στην καθημερινή, είπε επιλέξει η διάσκεψη θα είναι πολυμερής οπωσδήποτε. Είτε υπάρξει κατανόηση της άλλης πλευράς, είτε όχι. Τα διαβάζω έτσι για να μην τα βγάζω από το μυαλό. Ναι. Η πολυμερής είναι δεδομένη. Δεν είναι πενταμερής πριν και πάνω απ' όλα. Πρώτη του χρόνου, του 17, στον πολίτη, η συνάντηση θα είναι τετραμερής. Η Κύπρος και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. 4 του Γενάρη η διάσκεψη θα είναι πενταμερής. Λοιπόν, θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα. Υπό τη μορφή, να είμαστε ακριβείς. Υπό τη μορφή πενταμερούς. Για να είμαστε, θέλω να είμαστε, να μας πιάνει κανείς το πόδι, κύριε Γεωργίου. Ναι. Υπό τη μορφή πενταμερούς ήταν το ακριβές λεξιλόγιο. Δικαιούται ο καθένας, ναι, να λέει ό,τι θέλει. Αυτό έχει αποδειχθεί, νομίζω, πλέον. Εγώ γενικότερα λέω, είναι πενταμερής. Ήταν, είναι και δυστυχώς θα είναι, εάν θα γίνει, πενταμερής. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησαν όλα από αυτό το πράγμα. Απεμπολίσαμε μια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς πάγια εδώ και δεκαετίες και ικανοποιήσαμε μια πάγια τουρκική αξίωση. Κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πήγε σε πενταμερή. Όταν ο Μακάριος έλεγε στον Ντεκτάζ, εγώ είμαι ο πρόεδρος, είτε σου αρέσει είτε όχι, που το επικαλούνται κάποιοι, δεν ήταν πενταμερής. Ήταν ο Μακάριος, ο Ντεκτάζ και ο Βάλτχαϊμ. Ο Χριστόφιας δεν πήγε σε πενταμέρη. Ο Τάσος δεν πήγε σε πενταμέρη. Τον Μπούρκεστοκ δεν ήταν πενταμερής και μη συγχύζεται τις διαπραγματεύσεις των Μπούρκεστοκ με το sitting arrangement που έγινε. Έτσι, ο Κλειρίδης 4 γύρους συνομιλιών, το ξανάπα, στη Γενέβη δεν έκανε πενταμέρη. Τώρα αποδεχθήκαμε να πάμε σε πενταμερή. Δεν είναι αυτό το πράγμα ψύχωση. Έχει τεράστια σημασία και νομική και πολιτική σημασία. Θέλω να μου την εξηγήσετε. Την νομική σημασία. Ναι, επειδή έχετε κατηγορηθεί και εσείς γενικά σημασία, ότι υπάρχει μια αιμονή, όπως το είπατε κι εσείς. Και την πολιτική εντάχει, λοιπόν, και την νομική εντάχει. Και, τα δύο. Εντάχει. Ναι. Πραγματικά δεν κάνουμε εδώ διαλέξεις και δεν είμαι ικανός να κάνω διαλέξεις, εν πάση περιπτώσει. Το ομολογώ αυτό το πράγμα. Σε αυτή την διάσκεψη που θα γίνει στις 12 του Γενάρη στην Γενέβη, συμμετέχουν τρία κράτη, τρία ανεξάρτητα κράτη και δύο μέρη. Δύο πλευρές, δύο κοινότητες, δύο εκπροσώποι κοινοτήτων. Πού βλέπετε την Κυπριακή Δημοκρατία? Είχα πει, θυμάμαι μάλιστα εδώ, ότι μην έρθουν να μας πούν σοφιστίες και πολιτικές αλχημίες ότι ο πρόεδρος θα βγάζει το ένα καπέλο και θα βάζει το άλλο. Γιατί άμα βγάλει το καπέλο του ηγέτη ο πρόεδρος και βάζει το καπέλο του πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχω την εντύπωση ότι ο Ακίντζη εκεί θα θέλει να βγάλει εκείνο καπέλα και να αλλάξει καπέλα. Δεν μπορεί όμως. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Και δεν ισχυρίζομαι ότι με το να το κάνει θα αναγνωριστεί. Αλλά ξέρετε κάτι. Εδώ επισέρχεται η πολιτική σημασία. Η αυτοϋποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αυτοϋποβάθμιση του Προέδρου εκεί και την εναλλαγή αυτών των καπέλων που δεν ξέρω αν προέκυψαν από τις περίφημες γνωματεύσεις. Ναι. Περίφημες γνωματεύσεις. Ναι. Λοιπόν, και υπησέρχεται και η πολιτική σημασία και λέω το εξής. Είναι κανείς δηλαδή που
αμφιβάλλει ή θα έπρεπε να συζητούμε καν αυτό το πράγμα τώρα, ότι εάν είναι να συζητηθεί μια πτυχή διεθνής του Κυπριακού που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κύριος Ακιντζή εκεί, λέει ο πρόεδρος, εγώ είμαι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε σας αρέσει είτε όχι. Έτσι. Μπορεί να του πει ορθογά δεν μου αρέσει, δεν έχει σημασία. Να του πει Ακιντζή δεν μου αρέσει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι γυρεύει ο κύριος Ακιντζή εκεί όταν θα συζητούνται. Μάλιστα. Οι εγγυήσεις. Ολοκληρώνω. Ναι. Επειδή και θέλω, δεν θέλω να προβώσω εκτιμήσεις, δεν θέλω να προβλέψω, θα καταθέσω μια υπόθεση, κάτι που περνά από το μυαλό μου. Αν αύριο δεν απαιτηθεί καμιά υπογραφή, θα έρθουν να μας πούν οι φίλοι του Δημοκρατικού Συνάγερμου και της κυβέρνησης, είδατε. Δεν απαιτήθηκε καμιά υπογραφή. Άρα δεν χρειάζεται και η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μένουν όχι μόνο τα πολιτικά μηνύματα, μένουν οι πολιτικές δεσμεύσεις που είναι εντονότατες και μένουν πολιτικές δεσμεύσεις υπό τη μορφή, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, πολιτικής συμφωνίας, ενδιάμεσης συμφωνίας. Κύριε Αγγελίδη, βοηθήστε με σε κάτι. Θα σχολιάσετε και ό,τι έχετε ακούσει, αλλά επειδή πετάρω κάτι ο κύριος Γεωργίου, με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί σχεδόν καθόλου, γιατί πραγματικά ασχολούμαστε με όλα τα παρεμφέρη. Εάν δεν υπογραφεί κάτι, είπε ο κύριος Γεωργίου, υπάρχει περίπτωση. Και νομικά δηλαδή, είναι σωστό να υπογραφεί κάτι τώρα που θα αλλάζει, για παράδειγμα, τη συνθήκη εγγυήσεων, λέω τώρα. Διότι μετά θα πάμε στη διαδικασία του συμφωνημένου σχεδίου λύσης και του δημοψηφίσματος και μπορεί να μην περάσουν αυτά τα σχέδια. Άρα, πρέπει να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Το εξής, καταρχήν, εάν θα υπάρξει όχι μια συμφωνία σε σχέση με την διεθνή πτυχή που αφορά συγκεκριμένα και μόνο το ζήτημα των εγγυήσεων. Ναι. Δηλαδή τη συνέχιση της συμφωνίας, της συνθήκης εγγύσεων, η οποία έχει υπογραφτεί από 4 συμβαλλόμενα μέρη. Την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Εκείνη, ανεξαρτήτως από τις συζητήσεις που αφορούν όλα τα υπόλοιπα θέματα του Κυπριακού ζητήματος, εάν καταλήξουν τα 4 συμβαλλόμενα μέρη ότι θα καταργηθούν, που είναι η θέση της Ελλάδος, ή ότι ενδεχομένως θα τροποποιηθούν, που είναι οι νέες θέσεις που εξέφρασε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άφησε δηλαδή, ενώ εκεί που έλεγε ότι θα καταργηθούν πλήρως και είναι κάτι αναχρονιστικό, σήμερα άφησε να εωρείται το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια τροποποίηση. Όμως το ένα δεν προϋποθέτει συμφωνία στο άλλο. Άρα σίγουρα, τουλάχιστον στη νομική βάση και αυστηρά νομική βάση μιλώ, και στο διεθνές επίπεδο, θα μπορεί αυτή η συνθήκη να καταγγελθεί και να καταργηθεί. Ανεξαρτήτως από το τι έχει συμφωνηθεί σε όλα τα υπόλοιπα. Ως κράτη, σε μια τέτοια συζήτηση, προφανώς ουδεμία δικαιωματική παρουσία δεν έχει ο κύριος Ακιντζή. Ο κύριος Ακιντζή δεν εκπροσωπεί κανένα. Τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους τους εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και άρα είναι σαφές ότι όποια συμφωνία όσον αφορά την συνθήκη εγγύσεως αφορά αυτά τα 4 μέρη. Οι Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι ως κοινότητες ούτε ήταν συμβαλλόμενα μέρη, ούτε έχουν οποιαδήποτε θέση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το σαφές. Επίσης πρέπει να πούμε ότι, επειδή ακούγεται πλιστάκης ότι η Τουρκία για πρώτη φορά θα τεθεί εκεί και θα φανεί κατά πόσον έχει τη διάθεση να συζητήσει. Πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς για εμάς έχουμε περιορίσει τη συζήτηση σε σχέση με τις ευθύνες της Τουρκίας μόνο αναφορικά με τις εγγύσεις και την ασφάλεια. Έχουμε ξεχάσει για τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει έναντι τις συνεχιζόμενες μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο έχουν κριθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τις αποζημιώσεις τις οποίες θα πρέπει να δώσει όχι για την απώλεια της περιουσίας, αλλά για την απώλεια χρήσης και εκμετάλλευσης αυτής της περιουσίας. Έχουμε επίσης ξεχάσει για το γεγονός ότι έχει την ευθύνη για τον επικισμό, αλλά και την αποκατάσταση και επιστροφή εδαφών. Διότι αυτόν εμπίπτει στην διεθνή πτυχή του προβλήματος του Κυπριακού και όχι την εσωτερική που αφορά ενδεχομένως θέματα διακυβέρνησης. Αυτό είναι παρατήρηση απόλυτα νομική. Θέλω να πάω σε μια πολιτική θεώρηση τώρα. Το κατά πόσον είναι πενταμερής ή όχι, δεν έχει σημασία το τι λέμε εμείς. Εγώ θα σας πω το τι έχει μπει σε έκθεση στις 15 του Δεκέμβρη του 2016, δηλαδή προ ολίγων ημερών, προς τα μέλη της Γερουσίας από την Επιτροπή Ερευνών της Γερουσίας στις ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επίσημη έκθεση 15-12 του 2016 και μιλούν για πενταμερή σύσκεψη, διάσκεψη, η οποία θα έχει αποκλειστικό στόχο να διευθετήσει δύο ζητήματα. Και το εδαφικό και το θέμα των εγγύσεων και της ασφάλειας. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι αγνοούμε εμείς. Επίσης πρέπει να πω ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποκαλύπτει και κάτι άλλο.
λέει ότι υπάρχει προσυμφωνία και σύγκληση σε σχέση με την εκπεριτροπή Προεδρίας αναφορικά με τη Μόρφου. Αυτό το λέει η Επιτροπή. Τι εννοείται, λέει ότι φαίνεται ότι θα αποδεχτεί ο δικός μας Πρόεδρος την εκπεριτροπή. Υπάρχει σύγκληση στο να αποδεχτεί την εκπεριτροπή της Προεδρίας, νομένου ότι θα δοθεί πίσω η Μόρφου, βάζοντας πάντοτε τις προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε η τουρκική πλευρά, ότι όπου υπάρχουν τα κριτήρια, τα κριτήρια τα οποία δεν υπήρχαν ούτε καν στο σχέδιο Νανά, ότι αν δεν υπάρχει επιστροφή. Και πάμε στο τελευταίο σημείο και ολοκληρώνω. Είναι τραγικό, βρίσκω εγώ, και εξευτελιστικό να ακούμε ένα από το στόμα του κ. Ακιντζή δηλώσεις του τύπου «Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», εκμυδονίζοντας και εξουδετερώνοντας και εξευτελίζοντας πλήρως τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος φαίνεται καθόλου εκτεθειμένος με όλες τους τις διαφοροποιημένες τοποθετήσεις. Υπενθυμίζω ότι στις 2 του Δεκέμβρη, σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι δεν έκαναν λάθος και ότι ήταν αυτονόητο ότι θα ήταν παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωνε ότι θα βρισκόταν εκείνος εκεί και θα εκπροσωπούσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Και θυμάστε στη δική σας εκπομπή, σας είχα πει ότι δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα και δυστυχώς επιβεβαιώνω. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κοιτάξουμε λίγο την ουσία. Να δούμε ότι είναι γεγονός πως στις 12 του Γενάρη ξεκινά μια διεθνής διάσκεψη. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εάν υπάρχει προσυμφωνία για ανταλλαγή της εκπεριτροπής Προεδρία με την, της εκπεριτροπής Προεδρίας με τη Μόρφο, αυτό δεν είναι ουσία? Διότι εμείς ακούμε τόσο καιρό ότι δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο η εκπεριτροπής Προεδρία από το κυβερνητικό στρατόπεδο και από το προεδρικό. Είναι στη σελίδα 19 της έκθεσης, αν κάποιος θέλει να το μελετήσει. Ναι. Για αυτή την δεν έχω υπόψη μου την έκθεση. Ούτε εγώ, απλά δείχνω εμπιστοσύνη στον κύριο Αγγελίδη που το επικαλείται. Ούτε εγώ έχω λόγο να τον διαψεύσω προς Θεού. Δεν έχω. Αλλά είναι και αυτό ουσία. 9 με 11 του Γενάρη θα συζητηθούν στη Γενέβη μεταξύ των δύο ηγετών οι εκκρεμότητες στα υπόλοιπα κεφάλαια πλην της ασφάλειας και των εγγύσεων. Στις 12 του Γενάρη που θα ξεκινήσει η διεθνής η διάσκεψη και με τον Ταγί Περτογάν, χρειάζεται να δούμε λίγο τι γίνεται σε περίπτωση που ο Ταγί Περτογάν έρθει να μας ευνηδιάσει. Διότι είναι καλά να λέμε εδώ και να συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε εδώ και ένα μήνα. Μας ευνηδιάσει ως προς ποια κατεύθυνση? Ξέρει κανείς τι θα κάνει ο Ερντογάν στην... Δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι καλά. Χρειάζεται να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Μάλιστα. Και με καθαρό, όσο το δυνατόν, πιο καθαρό μυαλό. Και χρειάζεται επίσης κάτι που επίσης λέω συχνά και γράφω συχνά, να ανοίξουμε το χάρτη της ασφάλειας και του Κυπριακού πέραν από το Αιγαίο. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό μονοδιάστατα. Χρειάζεται να το βάλουμε σε ένα διεθνές, σε ένα μεγαλύτερο πλέγμα του τι έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν δεν έρχεται εκεί για να επιβεβαιώσει, τις πάγιες αδιαπραγμάτευτες για μας θέσεις του. Ρωστό. Έρχεται εκεί για να πει ότι έχει να πάρει κάτι από αλλού. Έχει κάνει μια κίνηση στο Συριακό τις τελευταίες μέρες με τη Ρωσία, θα έχει μια διάσκεψη στην Αστάνα του τις επόμενες μέρες. Είναι οι θεωρήσεις των βιζών που θέλει για τους Τούρκους πολίτες. Είναι το κουρδικό που επίσης τον καίει πολύ περισσότερο από το κυπριακό. Άρα. Οπότε χρειάζεται να είμαστε και εμείς σωστά προετοιμασμένοι και να μην ευνηδιαστούμε από τον Ταγί Περτογάν. Ο πρόεδρος. Και η ομάδα, και η ομάδα του και όλοι όσοι αύριο θα τον συνοδεύσουν, γιατί όλα θα τεθούν εκεί επιτάπητος. Άρα λέτε τώρα ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το... Με την ουσία. Με το plan B. Όχι με το plan B, με το plan A. Plan A. Με το plan A. Ποιος μίλησε για plan B σήμερα? Να. Αφού έχουμε μπροστά μας την κορύφωση, αν θέλετε, του plan A. Έχουμε κάτι άλλο και δεν το ξέρω ενώπιον μας. Κύριε Δημητρή, να σας πω ειλικρινά, με αυτές τις ανατροπές που υπάρχουν διαρκώς, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Ανατροπές θα έχουμε στο έδαφος, στο γήπεδο, όχι στο τι λέγεται... Και τι αντιλέγεται. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, δεν λέμε. Ακριβώς, αλλά πάντα λέγαμε, και είναι καλό να το επαναλαμβάνουμε, ότι ας επικεντρωθούμε στο τι λέγεται και στο τι γράφεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και όχι τι λέγεται, είτε από τους ηγέτες, είτε από όλους εμάς.
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Χρυστοφίδη, εσείς που ως ΑΚΕΛ έχετε υποστηρίξει, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Έχετε σταθεί, όπως λέτε και εσείς οι ίδιοι, με υπευθυνότητα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να μου πείτε έτσι με ειλικρίνεια, μία αναπνοή πριν τη Γενέβη, αν και είναι σε εξέλιξη το Εθνικό Συμβούλιο, αισθάνεστε ασφάλεια ότι πάμε καλώς προετοιμασμένοι, όπως έχει πει ο κ. Δημητρίου ότι οφείλουμε, και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει έναν Ερντογάν στο τραπέζι της συζήτησης αυτών των κέριων ζητημάτων για το μέλλον του τόπου? Να σας πω, εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία αποφύγαμε να λέμε συμφωνούμε ή διαφωνούμε τελεία. Έχουμε θέσεις, έχουμε προτάσεις, έχουμε εισηγήσεις. Έχω πει πριν ότι και για τη διαδικασία δεν έλεγαμε απλά ποια είναι η θέση μας, αλλά έκαναμε και συνεχώς προτάσεις, αναλάβαμε και πρωτοβουλίες. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είδε και ξένους πρέσβεις και τους εζήτησε να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ενώ πρέσβει των μονίμων μελών του, των χωρών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να είναι εκεί. Πήγε στην Αθήνα, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες. Ναι. Και τώρα η δική μας η προσέγγιση δεν θα είναι ο εύκολος δρόμος. Π.χ. κύριε Αναστασιάδη, κόψε το κεφάλι σου, προετοιμάσου καλά. Αλλά θα είναι, έχουμε αυτήν την άποψη και αυτές τις εισηγήσεις και παρακαλούμε, λάβετε τις σοβαρά υπόψη. Εμείς δεν θα διαπραγματευτούμε και δεν διαπραγματευόμαστε, δυστυχώς. Μακάρι ήταν άλλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε, αν θέλετε, ένας άνθρωπος από το χώρο των δικών μας. Από την αριστερά εννοείται, δυστυχώς δεν είναι. Ναι, ωραία, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο κύριος Αναστασιάδης, τον οποίον εμείς ούτε ψηφίσαμε, ούτε υποστηρίξαμε, ναι, είναι εκεί. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να δίδουμε τις προτάσεις μας, τις εισηγήσεις μας, τις παραγγελίες μας, αν θέλετε, ναι, για το τι πρέπει να γίνει στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό. Τι κατά την άποψή μας πρέπει να γίνει. Ναι. Υπάρχουν κάποια σενάρια μπροστά μας. Το ένα σενάριο, υπάρχει και το σενάριο να πάμε εκεί, να μην προχωρήσει η διαπραγμάτευση και αυτή η διάσκεψη τελικά ή να μην γίνει ποτέ ή να γίνει για να καταλήξει σε ένα φιάσκο. Ενώ να μην υπάρχει έδαφος για να προχωρήσουν τα πράγματα. Εμείς όμως πρέπει να προετοιμαστούμε και για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε καλές εισηγήσεις για σοβαρά ζητήματα και τα πράγματα να προχωρήσουν, αλλά και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο η Τουρκία να έρθει εκεί και να σπρώχνει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, τονίζοντας ότι είμαστε σε μια κορύφωση της διαδικασίας και δεν μπορούμε να παίζουμε και να ξυπέζουμε. Είτε θα τα βρούμε εδώ, είτε δεν θα τα βρούμε. Και αυτό το πράγμα θα είναι άκρος επικίνδυνο, διότι ή μπορεί να στρέψει την πίεση πάνω μας και να καταλήξουμε κάπου το οποίο δεν θα είναι κάτι θετικό, κάτι που μπορεί να αποδεχτεί ο κυπριακός λαός, ή να οδηγηθούν τα πράγματα σε ένα ναυάγιο, ό,τι χειρότερο αν αυτό το ναυάγιο δεν είναι και ξεκάθαρο που οφείλεται, ότι δηλαδή θα οφείλεται στην αδιαλλαξία στις μη αποδεχτές θέσεις της άλλης πλευράς. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που εμείς έχουμε μια διαφοροποίηση, αν θέλετε, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ότι η διαδικασία είναι και ουσία. Και ποιοι θα κάτσουν γύρω από το τραπέζι έχει τη δική του πολιτική σημασία. Ακόμα και αν νομικά ήρθα γνωμοδοτήσεις που λένε ότι δεν είναι από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτή η σύνθεση. Γνωρίζουμε πολύ καλά από το 60 ή από το 59, αν θέλετε, ότι αυτοί που κάθονται γύρω από έναν τραπέζι και μοιράζουν το παιχνίδι, χωρίζουν και σφαίρες επιρροής σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, βάζουν το αποτύπωμα τους. Εμείς λέμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να έρθει και να εγγυηθεί την εφαρμογή της λύσης, που είναι μια μεγάλη ανησυχία του Κυπριακού λαού. Ακόμα δηλαδή και αν
καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα είναι καλό, θα είναι υποφερτό. Μέρος του Κυπριακού το λαού. Το καλό από το υποφερτό έχει διαφορά. Ναι, εντάξει, εγώ λέω που να μπορεί ναι. στις παρούσες συνθήκες να δημιουργήσει ναι, ναι. ένα καλύτερο μέλλον για την Κύπρο. Mm-hmm. Μεγάλο η μερίδα του Κυπριακού λαού, γνωρίζετε και εσείς από τις επαφές σας και που κάνετε, λέει, και με έναν ποιος μου εγγυάται ότι ακόμα και αυτό που θα συμφωνήσουμε θα εφαρμοστεί. Άρα χρειάζεται έναν ισχυρό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που να διασφαλίζει την εφαρμογή της λύσης Ευχαριστώ. Του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς έχουμε και διατηρούμε τις απόψεις μας. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, δημιουργικά, υπεύθυνα, και στο Εθνικό Συμβούλιο θα βάλουμε τις δικές μας εισηγήσεις και προτάσεις και ο διαπραγματευτής που έχει εκεί την ευθύνη, ελπίζουμε να τις λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Να. Και Γεωργίου. Δεν θα αναφερθώ άλλο στο θέμα της σύνθεσης. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει. Έχω την εντύπωση ότι αν εμείς κάποιοι που διαφωνούν μεταξύ τους δεν ξεκινούμε από διαφορετική αφετηρία, οπότε δεν θα συγκλίνουμε τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα. Θα πω στα υπόλοιπα θέματα ουσίας που αφορούν και τις προϋποθέσεις για την μετάβαση από την 11η Ιανουαρίου στην 12η Ιανουαρίου, που έχει τεράστια σημασία. Ξέρετε, από ένα σωρό προϋποθέσεις που είχαμε για να καταλήξουμε σε διάσκεψη για τις εγγυήσεις, έχω την εντύπωση ότι εγκαταλείφθηκαν όλες. Με κυριότερη αυτή του εδαφικού. Και οι υπόλοιπες βεβαίως για την ακτίνα συμφωνίας. Συγγνώμη, αφού είπε ο πρόεδρος ότι επαναβεβαίωσαν με τον Ακιτζή ότι τη 11 θα έχουμε κατάθεση χαρτών. Δύο. Δε χαρτών. Ναι, όχι συμφωνημένου, χαρτών. Θυμάστε, παλιά ήταν συμφωνημένα κριτήρια. Προσέχονται, λέω, κυρία Αγγελίδη. Προσέχω. Ναι. Όχι συμφωνημένου. Παλιά ήταν συμφωνούμε τα κριτήρια και μετά συμφωνημένος χαρτών. Το σωστό. Τώρα τι είπε ο πρόεδρος. Με απόκληση, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε τους χάρτες. Ούτε αυτό το ξέρω. Ένα είναι αυτό το θέμα της ουσίας. Δεύτερο θέμα ουσίας είναι αυτά που αναφέρθηκε ο Σίμος και αναφέρθηκαν σε αυτή την έκθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουν πολλές εκκρεμότητες. Θα λυθούν εκείνες τις δύο ημέρες. Από ό,τι έδειξε η εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων, ο Ακιντζή δεν έχει καμία διάθεση να συζητήσει σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν ο πρόεδρος τον πιέζει και αυτός κολλήσει ή αργεί. Πάντως, έτσι δεν είναι τα πράγματα. Δεν υπήρχε καμία πρόοδος. Ούτε στο θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας, ούτε στο θέμα της αποτελεσματικής αντιπροσώπευσης, ούτε στο περιουσιακό, ούτε σε θέματα οικονομίας και βέβαια ούτε και στο εδαφικό. Οπότε, τι γίνεται, πάμε στην 12η με όλες αυτές τις εκκρεμότητες και έρχονται τεχνιέντους να επιβάλλουν αυτό το παζάρεμα που δεν το θέλει κανένας, υποτίθεται. Εννοείται παρεδώσε. Ναι, το παρεδώσε. Δώσε. Ναι, παζάρι. Λοιπόν, τρίτον και προτελευταίο και τελειώνω. Όχι, δεν ελεύθερα. Βραχνιάσαμε πριν. Αρχίζει η Γενέβη. Λοιπόν, και είπατε θα πάτε μόνο στη Γενέβη, άρα πρέπει να είσαστε. Θα πάτε, κύριε Γεωργίου, εσείς στη Γενέβη. Ναι, θα είναι. Θα πάτε. Ναι. Κάποιος άλλος εδώ από εδώ θα μεταβεί. Όχι, εμείς θα μείνουμε εδώ. Θα μείνετε και εσείς, κύριε Στοφίδη, εδώ. Ναι. Κάποιοι πρέπει να κρατούν και τα μπόσικα στην Κύπρο. Έτσι. Ναι. Έχω μεγάλη απορία. Τελικά, η κυβέρνηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εφόσον είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός εδώ, στον τώρα να ρωτώ τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είναι υπέρ της κατάργησης της συνθήκης εγγυήσεων του 60, τελεία, γιατί εγώ δεν μένω μέχρι εκεί. Εμείς είμαστε υπέρ της κατάργησης των εγγυήσεων και της πλήρους αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Αν θέλετε, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά για να μην μου λέτε ναι. τι θα γίνει, σε μια μέρα θα γίνουν όλα, σε ένα εύλογο, μικρό, χρονικό διάστημα μηνών, γιατί υπάρχουν και στρατιωτικές εκτιμήσεις και μελέτες για τον χρόνο που μπορεί και θέλει να αποχωρήσει ο κατοχικός στρατός. Όχι 6 χρόνια, όχι 5 συν 5, λες και πάμε σε εκπτώσεις του Φεβρουαρίου. Μικρό, λογικό, χρονικό διάστημα κάποιων μηνών. Τι θα ήταν μηνών. Για σας αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, 6 μήνες ας πούμε. Κύριε Αλεξανδρίνου, δεν θα κάτσω όχι, τώρα. Όχι, επειδή επικαλείστε μελέτες γι' αυτό, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος μια γνώμη. Υπάρχουν μελέτες. Είχε εκπονηθεί. Συγγνώμη κύριε Γεωργίου. Είχε εκπονηθεί ναι. μελέτη σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος, το οποίο έχει ίσως περισσότερη τεχνογνωσία από εμάς σε αυτά τα ζητήματα λόγω μεγέθους.
και υπάρχει εκεί ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα στρατός, ξέρω με τόσες χιλιάδες κόσμων να μετακινηθεί από τον έναν τόπο και να επιστρέψει εκεί που ανήκει, αν θέλετε. Σε αυτά τα πλαίσια αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να, να κινηθεί και η διαπραγμάτευση. Και ολοκληρώνω ότι αυτά που διαβάσαμε από τον πρώτο της Δημοκρατίας, τον πολίτη, την πρώτη του χρόνου, πολύ πολύ γρήγορα, λέει... Έχετε χρόνο. Έχω. Θέλω να είμαι δίκαιη στο διαμοιρασμό του χρόνου. Μια εγγύηση ομαλή, μπορεί να υπάρξει, λέει ο πρόεδρος, μια εγγύηση ομαλής εφαρμογής των όσων συμφωνηθούν και βεβαίως εγγύηση όσον αφορά τη σταθερότητα της συνταγματικής τάξης, ώστε να μην είναι καμία από τις δύο πλευρές ανησυχούς από αυτού. Οι εγγύησεις μπορεί να δοθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία και όχι μόνο. Και η Τουρκία. Θα πρέπει να μας εξηγηθεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις με την Τουρκία. Ούτε εμφανώς, ούτε και καλυμμένες. Δεν ξέρω αν είναι άνθρωπος στην Κύπρο που να μπορεί να εμπιστευτεί εγγυήσεις της Τουρκίας, μονομερές επεμβατικό δικαίωμα ή παραμονή τουρκικού στρατού στην Κύπρο με αδιευκρίνιστο διάστημα. Μπορεί να εννοεί κάτι διαφορετικό. Γιατί μας το έχουν πλασάρει και αυτό, ότι να διαμορφωθεί το σύστημα των εγγυήσεων με κάποιο τρόπο. Και τελειώνουμε μια αναφορά. Και δεν το λέω για τον πρόεδρο, λέω ότι μας το έχουν πλασάρει, ενώ τον λέει. Λίγο συναισθηματική, αλλά θέλω να την πω, γιατί το είπα το πρωί κάπου αλλού, με πρόλαβε ο Σίμος, αλλά εκνευρίστηκα φάνταστα να ακούω τον κύριο Ακίντζη να λέει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο καθένας ας λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να λέει ο καθένας, δεν θα του κλείσουμε το στόμα. Ναι, σας λοιπόν, ενόχλησε. Πάρα πολύ. Κανονικά αυτό έπρεπε να το λέμε εμείς. Το δίκαιο μαζί μας είναι. Και λέμε, εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς διεκδικούσαμε τα δίκαια μας πραγματικά. Γιατί δυστυχώς πιστεύω πως δεν τα διεκδικούμε πραγματικά τα δίκαια μας, θα έπρεπε να λέμε στην κατοχική αρχή: μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά εμείς έχουμε τα δίκαια, εμείς είμαστε αναγνωρισμένη κυβέρνηση, εμείς είμαστε το αναγνωρισμένο κράτος σε αυτό το νησί. Μάλιστα. Πριν τοποθετηθείτε, κύριε Αγγελίδη, απλώς να πω ότι έχει φύγει από το. Όχι με την αρνητική την έννοια, απλώς έχει φύγει από... ο κύριος Μαυρογιάννης από το Προεδρικό, γιατί έχει συνάντηση με τον κύριο Ναμή. Και έχει φύγει και ο κύριος Κασουλίδης, προφανώς έχει κάποια υποχρέωση. Φαίνεται πως πηγαίνει προς το τέλος το εθνικό, οπότε σε λίγο θα πάμε. Αυτοί οι δύο αποκλείδεν αποχώρησαν. Όχι, δεν είναι αποχώρηση. Δεν είναι αποχώρηση. Αν αποχωρήσουν και αυτοί έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, άρα σε περίπου έτσι 10 λεπτά αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί και το εθνικό, να έχουμε μια εικόνα. Ορίστε. Καταρχήν, να μου επιτρέπετε, σε σχέση με τον χρόνο της απομάκρυσης του τουρκικού στρατού, να πω ότι μέσα στην έκθεση την οποία ανέφερα προηγουμένως της 15ης Δεκεμβρίου του 2016, φαίνεται ότι έχουμε ήδη θέσει πρόταση εμείς ως πλευρά για 5 χρόνια. Φαίνεται ότι ήδη το έχουμε προτείνει αυτό το πράγμα. Είναι έναν γεγονός το οποίο το αφήνω και το καταθέτω εδώ. Τώρα το κατά πόσο χρειάζονται 5 χρόνια, να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ολόκληρη η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να αποσυρθεί από το Αφγανιστάν σε δηλαδή περιοχές πολύ πιο δύσκολες σε ένα διάστημα πολύ κάτω του ενός χρόνου. Άρα αντιλαμβάνεστε και η Τουρκία με όλες τις μεραρχίες και όλα τα στρατεύματα κατάφερε να έρθουν σε 15 μέρες. Νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το χρονικό διάστημα με το οποίο μπορεί να αποχωρήσουν αυτά τα τουρκικά στρατεύματα, νομένου ότι θα επέλθει η συμφωνία. Και αυτή είναι η ουσία. Το επόμενο ζήτημα είναι, εάν και εφόσον επέλθει η συμφωνία και δούμε ότι τελικά η Τουρκία δεν εφαρμόζει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί, εκεί γίνονται τεράστια ζητήματα. Ίσως θα πρέπει να επιμείνουμε ότι η εφαρμογή της λύσης θα πρέπει να προκύψει μετά από οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή είτε η εδαφική αναπροσαρμογή, είτε η αποχώρηση των επίκων, είτε η αποχώρηση του τουρκικού στρατού επέλθει ως πραγματικό γεγονός, διότι θα είναι τα μόνα πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει η Τουρκία. Και μόνο όταν και εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις συμπληρωθούν, τότε να τεθεί σε εφαρμογή η λύση. Διαφορετικά, τι θα συμβεί? Θα καταλύσουμε το κράτος μας και η Τουρκία δεν θα μπορεί, σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμμορφωθεί με εκείνα τα οποία έχει συμφωνήσει, να εξαναγκαστεί από τον οποιοδήποτε. Και να εξηγήσω γιατί. Διότι το ίδιο το κράτος, με τον τρόπο τον οποίο προτείνεται ότι θα λειτουργήσει και στην εκτελεστική εξουσία και στην νομοθετική εξουσία και στη δικαστική εξουσία, είτε θα έχει το βέτο των Τούρκων, είτε θα είναι 50-50 και θα επιλύονται τα ζητήματα και ο μηχανισμός επίλυσης των ζητημάτων μέσω κληρώσεως. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή, εάν η Τουρκία εκείνη τη στιγμή που θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, στους 8 μήνες να έχει φύγει τα στρατεύματα της, δεν τα φύγει,
Πού θα καταγγείλουμε πρώτα αυτό το γεγονός και δεύτερον, ποιος θα το καταγγείλει, αφού δεν θα μπορούν να συμφωνήσουν οι εκπροσώποι του νέου κράτους ότι αυτό το πράγμα είναι παραβίαση. Αφού θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των Τούρκων. Επανερχόμαστε λοιπόν. Των Τουρκοκυπρίων εννοείται. Συγγνώμη. Των Τουρκοκυπρίων. Των Τουρκοκυπρίων βεβαίως, yeah. Οι οποίοι όμως θα ασκούν πολλές φορές, και αυτό έχει καταδειχθεί διαχρονικά, εξού και σήμερα ο κύριος Ακκιντζή βρίσκεται στην Τουρκία για να πάρει τελευταίες οδηγίες, ασκούν την πολιτική της Τουρκίας. Και αυτό είναι διαφυσβήτητο. Πάμε στην επομένως ένα βήμα πίσω. Εάν το Σύνταγμα, εάν η πρόταση λύσης δεν είναι λειτουργική και δεν είναι δημοκρατική, όπως φαίνεται να είναι μέσα από τα έγγραφα, αλλά αντίθετα είναι ρατσιστική, δεν σέβεται την ισότητα των ατόμων και των πολιτών, δεν διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν συνάδει ούτε με το κεκτημένο αλλά και το διεθνές δίκαιο, παρά το ότι θα υπάρχουν οι αναφορές αρχικά, θα υπάρχουν όλες οι παρεκκλήσεις και αποκλήσεις από κάτω, και αυτό φαίνεται και προκύπτει μέσα από τα έγγραφα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει έναν αίσιο τέλος. Και αν μου επιτρέπετε, 2-3 σημεία ακόμα. Υπάρχει το ζήτημα των διεθνών συμφωνιών, οι οποίες έχουν συναφθεί και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από το ψευδοκράτος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα στις προτάσεις ότι όλες αυτές οι συμφωνίες θα συμφωνηθούν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνηθούν, θα θεωρούνται ότι ισχύουν και μία από τις δύο πλευρές θα δικαιούνται να την καταγγείλει εντός 2 ετών. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή οι συνθήκες οι οποίες έγιναν μεταξύ ψευδοκράτους και Τουρκίας σε σχέση με την ΑΟΣ, σε σχέση με την έρευνα διάσωσης. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα θα ισχύουν. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα μπορεί να καταγγείλει το νέο κράτος, το οποίο δεν θα μπορεί να δουλέψει. Και καταλήγω με το εξής. Κόστος για τις περιουσίες. Έχει πάει μακριά σας, κύριε Αγγελίδη. Έχω πάει μακριά, διότι μιλούμε για την ουσία, για την σύνθεση. Ναι, αλλά καθίστε να τα βρούμε πρώτα και μετά. Εμένα είναι σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα είναι παρούσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αν είναι παρούσα, θα καταρριφθεί η τοποθέτηση πάγια της Τουρκίας ότι είναι κλειπούς. Εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταφέρει να προσκληθεί και να παρουσιαστεί ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκεί, άρα χωρίς την παρουσία του κ. Ακκιντζή κατά τον ουσιώδη χρόνο της διεθνούς διάσκεψης, θα χαιρετήσουμε αυτή την κίνηση, καθότι θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Χρυστοφίδη, για να σας αποδεσμεύσω, συγγνώμη κύριε Δημητρίου, με την άδειά σας, να κάνει τοποθέτηση και να αποχωρήσει ο κ. Χρυστοφίδης. Ναι. Να σας πω μόνο συγγνώμη, μια πληροφόρηση, ναι, ότι υπήρξε και μικροένταση στο Εθνικό Συμβούλιο. Την έχετε και εσείς, κύριε Αγγελίδη. Μάλιστα. Υπήρξε ένταση στο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτά είναι φυσιολογικά και αναμενούμε. Εγώ θα πω άλλο. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ο κύριος Ερτογάν, αν τον ρωτήσετε ποιο είναι το καλύτερο σενάριο, θα σας πει να μην γίνεται τίποτα και να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Άρα εμείς ξεκινώντας, διότι ο χρόνος απλά θα παρέρχεται και θα εδραιώνεται η κατοχή και η διχοτόμηση. Εμείς που δεν θέλουμε αυτή την κατάσταση και θέλουμε τη λύση του Κυπριακού, εργαζόμαστε για λύση ομοσπονδίας, όπως όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, πρέπει να καταβάλουμε κάποιες προσπάθειες. Έχει όμως σημασία αυτές οι προσπάθειες να είναι και διαδικαστικά σωστές και στα πλαίσια των διαχρονικών θέσεων της δικής μας πλευράς, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η λύση θα είναι και λειτουργική και βιώσιμη και θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή και από τον κυπριακό λαό. Εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε θέσεις, έχουμε απόψεις, ποτέ δεν πήραμε μια στήρα θέση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Λέμε τις απόψεις μας, βάζουμε κάτω τις συζητήσεις μας, δεν είμαστε εμείς όμως που θα κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Θα είμαστε εκεί στη Γενέβη, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία. Εξαρτάται βέβαια και από τον ίδιο τον διαπραγματευτή πόσο θα αξιοποιήσει τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Θα εμείνουμε στο στόχο για επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδας και του λαού μας δημιουργικά, με τρόπον πολύ έτσι νομίζω σοβαρών και υπεύθυνων, και ελπίζω ότι εκεί στην Ελβετία τα πράγματα θα εξελιχθούν τουλάχιστον προς μια σωστή κατεύθυνση. Είναι κρίσιμη η φάση την οποία περνούμε, πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Ερτογάν ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε
ότι θα πάει εκεί. Θέλω να θυμίσω και νομίζω ότι για να κάνει μια τέτοια ενέργεια πρέπει να έχει και πλάνο στο μυαλό του. Για να αντιμετωπιστεί μια Τουρκία πανίσχυρη θα χρειαστεί σοβαρότητα, μεθοδικότητα, συμμαχίες από τη δική μας πλευρά, αλλά και αιμονή σε θέσεις αρχών. Σας ευχαριστώ κύριε Χριστοφίδη και θα σας αποδεσμεύσω. Κύριε Δημητρίου. Κοιτάξτε. Δεν πιάνουμε μόνο από τον κύριο Χριστοφίδη, αλλά ακούστηκε και τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και το ΑΚΕΛ, που επαναλαμβάνω, είχε σταθεί στο πλευρό του πρόεδρου της Δημοκρατίας και ο ίδιος ο πρόεδρος, σε συνέντευξη στο ΣΥΓΜΑ, είπε ότι έχει φερθεί πολύ πατριωτικά και πολύ υπεύθυνα το ΑΚΕΛ και το αναγνωρίζει και το πίστωσε γι' αυτό. Βλέπετε ότι αφήνει παράθυρα. Εάν θα πάμε καλά προετοιμασμένοι, να πάμε καλά προετοιμασμένοι, αν θα αξιοποιηθούν, είπε ο κ. Χριστοφίδης, όπως πρέπει οι δυνάμεις που θα συνοδεύσουν. Υπάρχει δηλαδή και μια αμφιβολία, αν θέλετε, ακόμα και στους πιο καλόπιστους, να το πω. Στην προηγούμενη μου τοποθέτηση, ναι, στην εκπομπή σήμερα, μίλησα και εγώ για σωστή προετοιμασία. Ναι, ναι. Αλλά εσείς είστε του κυβερνητικού στρατοπέδου, μα το λένε και οι άλλοι, αντιλαμβάνεστε. Ναι. Γιατί να μην το πούνε και άλλοι, δεν καταλαβαίνω το συλλογισμό. Γιατί σας. Κύριε Δημητρή, υπάρχει περίπτωση να είμαστε 4 μέρες πριν τη Γενέβη και να μην είμαστε καλά προετοιμασμένοι, τώρα θα προετοιμαστούμε. Γι' αυτό το λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Η προετοιμασία, κύριε Αλεξανδρινού, πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Συμφωνούμε, αλλά όχι μόνο την τελευταία στιγμή. Και όποιος θεωρήσει ότι είναι σωστά προετοιμασμένο σήμερα, μάλλον δεν θα είναι ποτέ σωστά προετοιμασμένο. Άρα λέτε μέχρι την στάτη. Βεβαίως. Ναι. Και οι συμμαχίες τις οποίες αναφέρθηκε πριν ο Χρήστος ο Χριστοφίδης είναι πολύ σημαντικό. Να συνεχίσει η επικοινωνία, η επαφή και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γιατί ξέρετε, είναι 2 ειδών οι ανασφάλειες που πρέπει να καλύψουμε και στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στην τουρκοκυπριακή. Η μία ανασφάλεια είναι η φυσική ανασφάλεια, δηλαδή δεν θα έρθουν τα στρατεύματα κάποια μέρα και να γίνει ό,τι έγινε το 1974. Και εκεί υπάρχει πρόταση από την ελληνοκυπριακή πλευρά που αναφέρεται σε μηχανισμούς που δεν θα έχουν να κάνουν με βαρύ οπλισμό, με στρατιωτικό οπλισμό. Και απαντώ και στον κύριο Γεωργίου που μιλά για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Και εμείς είμαστε υπέρ της αποχώρησης όλων των τουρκικών στρατευμάτων και της κατάργησης των εγγυήσεων. Αυτό λέμε, αυτό επαναλαμβάνουμε για να το ξεκαθαρίσουμε. Αν επιτρέπετε δηλαδή, αν δεν καταργηθούν οι εγγυήσεις, η θέση σας εσάς ως πρόσωπο, ως βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά τη 12η ή 15η Ιανουαρίου, θα είναι ότι ανοιχτά εγώ διαφωνώ μαζί με αυτήν την απόφαση του Πρόεδρου. Κοιτάξτε, κύριε Αγγελίδη, μην προσπαθείτε να ψαρέψετε τώρα. Δεν ψαρεύω, ρωτώ. Η θέση σας εσάς ως πρόσωπο και ως άτομο, ως βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχει επαναληφθεί. Για δεν καταργηθούν οι εγγύσεις, θα είναι ότι διαφωνώ μαζί με αυτήν την πολιτική έχει του Πρόεδρου. Έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές ότι η συνθήκη των εγγύσεων είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός στις μέρες μας και επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα τελευταία 12 χρόνια και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εκεί καταλήγω και να πω ότι η διασφάλιση της υλοποίησης της λύσης πρέπει να έρθει μέσα από ισχυρούς θεσμούς όπως είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία είναι τώρα η ώρα να αξιοποιήσουμε για άλλη μια φορά, ναι, στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος. Αυτή την αναφορά που έχει κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας για τις εγγυήσεις στην Τουρκία, αυτή πώς την εξηγείτε? Υποτίθεται ότι γι' αυτό γίνεται όλη η φασαρία, να το κοιτάξτε, πω έτσι, πολύ εκλαϊκευμένα. Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι πως σε ένα μηχανισμό επίλυσης των ζητημάτων στο θέμα της ασφάλειας, ίσως να εννοεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να θέλω να μπω στο μυαλό του πρόεδρου, ναι, της Δημοκρατίας, ότι σε μια πολυεθνική δύναμη θα υπάρχουν και Έλληνες και Τούρκοι. Αυτό χωρίς όμως να θέλω να τον πάρω στο λαιμό. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου. Εντάξει, δεν έχω πάρει απάντηση για το θέμα της κατάργησης της ηθικής εγγύησεων μόνο ή της κατάργησης των τουρκικών εγγύησεων και της πλήρους αποχώρησης του στρατού. Αυτό είπα. Μα τι απάντηση δεν πήρατε? Ναι, νομίζω, κύριε Δημητρίου, ότι εντάξει. Σε ποιο σημείο δεν πήρατε απάντηση? Γιατί απάντησε ο κύριος Δημητρίου? Ρωτήθηκε ξανά από τον κύριο Αγγερίδη και πάλι δεν. Αν θα διαφωνήσει, αν. Δηλαδή, είναι αυτή η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού? Όχι προσωπικά. Όχι προσωπικά. Τώρα να αυτοκρατιζόμαστε σε δηλώσεις. Πέρα των δηλώσεων και των διακηρύξεων. Η δική μου εκτίμηση είναι πως στις 12 του Γενάρη θα ξεκινήσει μια διαδικασία
η οποία δεν θα τελειώσει ούτε στις 12, ούτε στις 13, ούτε στις 16 του Γενάρη. Θα είναι μια διαρκής διαδικασία, από την οποία, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση, ο κύριος Ερντογάν θα ζεστάνει την διαδικασία, θα έχει στο άλλο χέρι την διάσκεψη για την Συρία και θα παίρνει και θα δίνει. Η Τουρκία στο ισοζύγιο που κάνει δεν το κάνει μόνο διάστατο. Ναι. Είναι πολύ διάστατο. Θα παίρνει και θα δίνει για την εκπεριτροποίηση, επειδή την έχουμε συζητήσει πολύ. Και αν εκπεριτροποιεί. Εγώ λέω στα θέματα ασφάλειας και εγγύησεων. Και έρχομαι κάτω στα κατώτερα δώματα, εγώ, στον Ακιντζή, για την εκπεριτροποίηση, επειδή έχω συζητήσει πολύ με τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και μαζί μου έχετε ξαναζητήσει εδώ. Ωραία. Αν η εκπεριτροποίηση ήταν ένα εύκολο θέμα, θα είχε κλείσει μέχρι τώρα. Δεν έχει κλείσει γιατί ακριβώς. Δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν έχει κλείσει επειδή δεν είναι εύκολο ή δεν έχει, δεν έχει κλείσει επειδή την κρατάμε στο χέρι για πραγματευτικό χαρτί μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι θα τη δώσουμε και την κρατάμε για να πάρουμε κάτι άλλο. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω πως δεν έχει κλείσει επειδή δεν είναι εύκολο θέμα. Μάλιστα. Ναι, κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, σας απάντησε τώρα κύριος Δημητρίου, εντάξει. Το αν θα είναι ανοιχτή η διαδικασία, όπως λένε, open-ended διαδικασία. Αυτό είναι ξεκάθαρο τώρα, κύριε Γεωργίου. Δεν το αμφισβητώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όχι όπως λέτε εσείς, όπως λέγεται. Ούτω καλούμενοι. Όχι, καλέ, όπως λέτε. Αυτό τουλάχιστον να το δεχτούμε. Open-ended, έτσι, εννοούσα στην αγγλική γλώσσα. Ωραία. Στη μητρική μας γλώσσα. Στη μητρική μας γλώσσα. Ωραία. Κύριε Γεωργίου, να πάση τη στιγμή είμαστε να σας διακόψω. Βεβαιότατα. Είναι ένα ζήτημα. Πάμε προεδρικό. Συγγνώμη. Βγαίνει ο κύριος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Λεωάντρος Κυπριανού, ναι. Λοιπόν, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εδώ. Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Κυπριανού. Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενημερώσει το Σώμα για τις πρωτοβουλίες και τις επαφές τις οποίες έχει αναλάβει στο διάστημα από την προηγούμενη συνεδρίαση. Και στη συνέχεια τέθηκαν πολλά ερωτήματα και έγιναν και τοποθετήσεις από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Έλεγα ότι έγινε μια εξαντλητική συζήτηση για πολλές πτυχές των ζητημάτων τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Εκείνο που έχει αποφασιστεί και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το Εθνικό Συμβούλιο θα έχει ρόλο και λόγων στη Γενέβη, με την έννοια ότι θα συζητά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα διατυπώνει θέσεις και απόψεις πλέον σε συγκεκριμένα ζητήματα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βέβαια έχει την ευθύνη να διαπραγματεύεται και να αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες. Η θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη και καθοριστική φάση στο Κυπριακό. Επιβάλλεται να λειτουργήσουμε, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη το τελευταίο διάστημα, με ενότητα, συλλογικότητα και επικοδομητικά. Να στηρίξουμε την διαδικασία, να στηρίξουμε τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται από την πλευρά μας, με στόχο αν είναι δυνατόν στη Γενέβη να καταλήξουμε σε συμφωνία. Έχουμε διατυπωμένες θέσεις αρχών, τόσο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ουσίας, έχουμε θέσεις και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα, έχουμε επαναλάβει κάποιες απόψεις και εμείς ως ΑΚΕΛ σήμερα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και θεωρώ ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστον τις δημόσιες μας παρεμβάσεις. Κύριε Κυπριανού, μεταξύ των θέσεων των οποίων εθέσετε ενώπιον του Προέδρου, είναι και η θέση του κόμματος σας ότι αυτή τη στιγμή στη Γενέβη δεν πρόκειται για διεθνή διάσκεψη και ότι η διεθνή διάσκεψη θα γίνει στο μέλλον? Έχουμε δώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας για το πώς θα έπρεπε να κινηθούμε σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα και για αυτήν τη φάση αλλά και για τα περαιτέρω. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει γνωμοδοτήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι οι γνωμοδοτήσεις που έχει λάβει επιβεβαιώνουν πλήρως εκείνα τα οποία έχουμε προτείνει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία, η οποία όχι μόνο με βάση τη δική μας άποψη, αλλά και με την άποψη άλλων πολιτικών κομμάτων, φαίνεται ότι μας καλύπτει πλήρως νομικά. Είπατε για πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρόεδρος σε σχέση με τη διαδικασία, διασφάλιση διαδικασία που μπορεί να μας πείτε ποιες είναι αυτές. Αυτά να το ρωτήσετε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχω μιλήσει για τις πρωτοβουλίες και τις επαφές που είχε όλο αυτό το διάστημα από την προηγούμενη μέχρι τη σημερινή συνάντηση. Δεν προσδιορίσα ποιες πρωτοβουλίες.
Μας έχει διαβάσει την επιστολή του, που, την οποία έχει αποστείλει στο Γενικό Γραμματέα. Η άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνονται συζητήσεις για αυτά τα πράγματα. Να είστε καλά, εγώ. Λοιπόν. Σε απευθεία σύνδεση και παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Άντρου Κυπριανού, του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Πέτρο. Λοιπόν, κρατάμε ότι το ΑΚΕΛ στηρίζει την διαδικασία και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι για την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ενημερώσει προς το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, έχει ενημερώσει τα κόμματα. Τώρα βλέπουμε τον Αβέρο Φινοφή, τον πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού, για τις δηλώσεις. Ήταν μια καλή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για τα όσα έχουν διαμειφθεί, συζητηθεί, αποφασιστεί από την τελευταία σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου. Σημειώνω την ενημέρωση των δύο νομικών γνωμοδοτήσεων, η μία εκ μέρους του νομικού και συνταγματολόγου της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κοτζά, του κ. Ροζάκη, που σε συνεργασία και με τη διαπραγματευτική ομάδα και τις δύο κυβερνήσεις έδωσε τη δική του γνωμοδότηση για τη διάσκεψη για την Κύπρο, όπως επίσης και του νομικού οίκου του παγκοσμίως γνωστού για την εξειδίκευση στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, του δικηγορικού οίκου Λόουεν Αλέν Πελέ, ενός οίκου που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του τόπου συνεργάστηκαν, που κάνει ξεκάθαρο πως δεν επηρεάζεται και με βάση τις γνωμοδοτήσεις η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν έχει καμία σχέση η σύνθεση της διεθνούς διάσκεψης με την ίδια αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία που παραμένει αναγνωρισμένη και η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως το ξεκαθάρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει μέλος και μετά τη λύση και θα παραμείνει και μέλος και μετά τη λύση εάν έχουμε αυτή την ευλογημένη εξέλιξη μέλος της του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιπρόσθετα ξεκαθαρίστηκε αυτό που δήλωσε και χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πως η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως και προηγούμενων προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν διέγραψε και δεν διαγράφει με κανένα τρόπο ότι είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απλά στον δικοινοτικό διάλογο που γίνεται εδώ και δεκαετίες, ο εκάστοτε εκλεγμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχει στον διάλογο για το Κυπριακό και ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που όπως υποστηρίζεται η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία διασφαλίζεται ανεξάρτητα από την σύνθεση της διάσκεψης, δεν θεωρείτε ότι συνιστά κάποιο είδους η παναχώρηση από την ελληνοκυπριακή πλευρά ή η αποδοχή πενταμερούς διάσκεψης? Καθόλου μα καθόλου. Θα είναι η μια συνάντηση που θα συζητηθεί η συνθήκη εγγυήσεων από τις εγγύτριες δυνάμεις και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ήταν σαφέστατα στις νομικές γνωμοδοτήσεις. Παρακαλώ, γιατί όλοι μας σε αυτόν τον τόπο είμαστε και συνταγματολόγοι, από δημοσιογράφους μέχρι πολιτικούς, ειδικοί για διεθνείς συμβάσεις. Η νομική γνωμοδότηση του παγκοσμίου φήμης δικηγορικού γραφείου Law and Allen Pelé διευκρινίζει πως η οποιαδήποτε αλλαγή της συνθήκης προϋποθέτει την έγκριση και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ακόμα και στο σενάριο που κάποιος θα έλεγε ότι δεν αντιπροσωπεύεται στη σύσκεψη, που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έκανε ξεκάθαρο, θα είναι εκεί και ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έγινε σαφέστατο και σαφέστατα και στον ειδικό εκπρόσωπο και στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιπροσέτως, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμα και μη, το δικαίωμά τους, εάν θέλουν, να βρίσκονται στην Γενέβη τις 12 του Γενάρη. Εύχομαι όσοι επέδειξαν ενδιαφέρον όλο αυτό το διάστημα να είναι όλες αυτές οι χώρες παρούσες, παρά το ότι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα ήθελαν την παρουσία τους. Και επαναλαμβάνω, εύχομαι να είναι παρούσες παρά τις διαφωνίες της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς και να μην εισακουστούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας και των τουρκοκυπριακών. Έχει ξεκαθαρίσει ποιο ρόλο θα έχουν αυτά τα 15, αν έρθουν όλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα είναι ενεργώς, εμπλεκόμενα ή θα είναι στο περιθώριο. Κύριε Πομιλωρίδη, εμπλεκώς ενεργόμενα είναι αυτοί που προσυπόγραψαν τη συνθήκη εγγυήσεων το 1960. Mm. Πάμε να καταργήσουμε αυτή τη συνθήκη. Mm. Την κατάργηση της συνθήκης ή την διαφοροποίηση, και μη λέμε ότι πρέπει να υπάρξει κατάργηση, πρέπει να την συναποφασίσουν αυτοί που έχουν προσυπογράψει αυτή τη διεθνή συνθήκη. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτή τη συνθήκη, έστω και αν το σύνολο του Συμβουλίου Ασφαλείας αποφασίσουν ότι αυτή καταργείται. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι διεθνείς γνωμοδοτήσεις από τους πλέον έγκυρους νομικούς. Ένα διαδικαστικό θέμα. Στην έναρξη της διάσκεψης θα πρέπει να γίνει δήλωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό να γραφτεί στα πρακτικά. Είστε σίγουροι ότι αυτό δεν έχει ήδη γίνει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο? Με την επιστολή του Πρόεδρου στο Γενικό Γραμματέα. Εγώ δεν ομιλώ ούτε για επιστολές, ούτε για οτιδήποτε. Ρωτήστε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγώ είμαι ενήμερος ότι έγιναν αυτά που εσείς ρωτάτε. Κύριε Νοφίτου, και με την εισηγή, με τις γνωματεύσεις που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και με την επιστολή του Πρόεδρου του Γενικού Γραμματέα, καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση τροποποίησης, κατάργησης συνθήκης εγγύσεων, δεν θα υπάρχει υπογραφή από τον κύριο Ακίνη, σωστά? Πάμε να καταργήσουμε τις συνθήκες εγγύσεων του 60, που ακόμα και σήμερα ισχύουν, με μονομερή επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας, με συνθήκες που προβλέπουν την παρουσία του Τουρδίκ. Πάμε στη Γενέβη με στόχο να τις καταργήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτοί που θα προσυπογράψουν τη νέα συνθήκη θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ή η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο και απόλυτο, χωρίς και τη σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρος ο Αβέροφ Νεοφίτου όσον αφορά την διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επικαλέστηκε τις γνωματεύσεις των εμπειρογνωμόνων και των διεθνών οίκων, του κυρίου Ροζάκη, αλλά και ενός άλλου διεθνούς οίκου νομικής φύσεως που διασφαλίζει με βάση τα πορίσματα τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο τώρα. Να τον ακούσουμε. Στην Γενέβη είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, να ακούσουμε και αυτόν. Είχαμε και σήμερα την ευκαιρία να ακούσουμε την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τη θέση ότι η συμφωνία της 1ης του Δεκέμβρη, η συμφωνία του Δείπνους, έχει γίνει γνωστή. Ήταν μια πάρα πολύ κακή συμφωνία για την πλευρά μας. Αυτόν εξάλλου διαπιστώνεται καθημερινά και εσείς ήδη, αλλά και ο λαός μας. Γι' αυτό διαφαίνεται από τις συνεχείς αντιφατικές δηλώσεις του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος αναιρεί τον εαυτό του σχεδόν επί καθημερινής βάσης.
Επομένως, από εδώ και πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ζητούμενο που είναι πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη που ήδη έχουν γίνει. Εμείς θεωρούμε ότι οι απαντήσεις που δίνονται σε σχέση με τη σύνθεση της διεθνούς διάσκεψης δεν είναι ικανοποιητικές και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται και με σήμερα με το ίδιο μοτίβο όπου προσπάθησε η κυβερνητική πλευρά αλλά και τα κόμματα που την στηρίζουν να μας εξηγήσουν ότι η διαχρονική θέση της πλευράς μας που είχαμε εδώ και 40 χρόνια πως δεν πρέπει να πάμε σε πενταμερή διάσκεψη ήταν λαθασμένη. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πάμε σε πενταμερή. Αυτό είναι που ακούσαμε σήμερα. Εμείς διαφωνούμε με τέτοιες προσεγγίσεις. Θεωρούμε τεράστιο λάθος το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε με αυτήν τη διαδικασία, με αυτήν τη σύνθεση. Και δεν νομίζω ότι οι όποιες εκ των υστέρων γνωματεύσεις θα διορθώσουν το πρόβλημα. Εξάλλου, οι δικηγόροι σου απαντούν στη βάση των ερωτήσεων που βάζεις. Και όταν ακόμα και τα ερωτήματα έχουν επικοδομητικές ασαφίες, σκεφτείτε οι απαντήσεις και οι γνωματεύσεις τι επικοδομητικές ασάφειες θα έχουν. Δηλαδή, αφισβητούνται δηλαδή, 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 τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που τέθηκαν. Δεν τέθηκαν οι σωστές ερωτήσεις. Δηλαδή, πώς προσπαθεί η Τουρκία να διαμορφώσει ένα διάδοχο κράτος που θα αντικαταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ξάλλου, μας το έχει πει και ο κύριος Ακιντζή, δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που θα υπογράψει τη συμφωνία. Θα είναι η νέα κατάσταση πραγμάτων. Ο κύριος Άιντε μας έχει δηλώσει. Πώς είναι σε εκκρεμότητα το ζήτημα της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα μας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι έχει στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα αυτοπροσκαλώντας τον εαυτό του. Θα πρέπει να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας αν θεωρεί ότι θα συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή τη διάσκεψη. Είναι αλλιώς απλά κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας ή τουλάχιστον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπαθεί να κοροϊδέψει τον λαό. Το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο δυστυχώς σήμερα δεν πήραμε ικανοποιητικές απαντήσεις, είναι στα ζητήματα της ουσίας, όπου τέθηκαν ερωτήματα για το τι θα συζητηθεί σε σχέση με την ασφάλεια, την κατάργηση των εγγύσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, ερωτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά πόσο θα παραμείνει συνεπής σε διαχρονικές θέσεις της πλευράς μας, όπως είναι για παράδειγμα η πλήρης κατάργηση των εγγύσεων από την πρώτη ημέρα της λύσης, αλλά και η αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων. Δυστυχώς οφείλω να πω ότι δεν μείναμε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που λάβαμε σήμερα. Μακάρι να διαψευστούμε σε σχέση με τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις που αυτή τη στιγμή έχουμε σχηματίσει για το τι θα γίνει στη Γενέβη. Μακάρι να μας διαψεύσει ο Νίκος Αναστασιάδης. Ειλικρινά το λέω, γιατί το αντίθετο δυστυχώς. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη για τον ίδιο τον Κυπριακό Ελληνικό. Θα πάτε στη Γενέβη. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να πάμε στη Γενέβη. Για να υπερασπιστούμε και εκεί τα συμφέροντα του Κυπριακού Ελληνισμού, γιατί θεωρούμε ακριβώς ότι έχουμε καθήκον να το πράξουμε. Θα έχετε ρόλο και λόγο εκεί. Εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε ρόλο και λόγο. Δεν εξαρτάται από εμάς όμως αν θα έχουμε ρόλο και λόγο. Αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να μας το δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μακάρι να μας το δώσει. Εάν ζητήσει τη δική μας άποψη, θα την έχει. Είχατε καμία αναφορά προηγουμένως και για το θέμα των. Το θέμα των εγγύσεων ότι δεν θα υπογραφεί η νέα συμφωνία από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι δεδομένο ότι βάσει της συνθήκης εγγύσεων η κατάργηση της όποιας συμφωνίας προϋποθέτει υπογραφή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχικά για να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο το οποίο αναφέρεστε. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Και έχουμε μια Τουρκία η οποία επιμένει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι αυτά που έχουμε συμφωνήσει, η διαδικασία που έχουμε συμφωνήσει ενισχύει το δικό μας επιχείρημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει το νησί μας σε μια διεθνή διάσκεψη όπου θα συζητηθεί μια διεθνή συνθήκη που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία ή αυτή η διαδικασία ενισχύει περισσότερο τη θέση της Τουρκίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα και αυτοί που εκπροσωπούν την Κύπρο διεθνώς, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν διεθνείς συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι οι δύο ισότιμες οντότητες στο νησί. Να μην απαντήσω εγώ, διαβάστε τη συμφωνία της 1ης του Δεκέμβρη και πέτε μου ποιες από τις δύο αυτές εκδοχές στηρίζει το κείμενο της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ. Εγώ τίθονται ένα αμφιβόλο η γνωματεύση κατά τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλου. Εξέφρασε τη διαφωνία του εντός της αιθούσης του Προεδρικού Μεγάρου. Θα πάει τελικά όμως, όπως σημείωσε στην Γενέβη. Έχουμε τώρα τον Μαρίνο Σεζόπουλο για τις δηλώσεις.
Και βεβαίως έχει πει εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος ότι υπήρξε επιχειρηματολογία, το θεωρώ πολύ σημαντικό, υπέρ της πενταμερούς. Ότι είπε συγκεκριμένα δεν έχει πρόβλημα να πάμε σε πενταμερή, ότι υποστήριξε το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αυτό είναι αλλαγή θέσης. Γιατί μέχρι χθες ακούγαμε ότι δεν θα πάμε σε πενταμερή. Αν ισχύει και δεν να θέλω να πάμε στο Μαρίνο Σουζόπουλο και βεβαίως, να πάμε. Βεβαίως, ναι, ναι. Μετά την ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπορεί κάποιες από τις ανησυχίες που είχαμε να έχουν διασκεδαστεί, όμως δεν έχουν εκλείψει. Έχουν επιβεβαιωθεί τεράστιες δυσκολίες και οι κίνδυνοι που ενλοχεύουν στις συνομιλίες της Γενέβης, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, όσο και από το περιεχόμενο των συζητήσεων, που εμπολείς κάποια από αυτά παραμένουν ακόμα και σήμερα αδιευκρίνιστα. Είναι γνωστές οι διαφωνίες της ΕΔΕΚ, τόσο για θέματα που αφορούν την επικείμενη διαδικασία, τον τρόπο σύγκλησης, αλλά και την σύνθεση της συγκεκριμένης διάσκεψης, όσο και για θέματα που έχουν σχέση με συγκλήσεις ή και με συμφωνίες για τις μέχρι σήμερα συνομιλίες. Η επιχειρηματολογία μας έχει δοθεί στη δημοσιότητα και έχει καθορίσει με ακρίβεια τη θέση μας. Αυτό όμως δεν μας στερεί το δικαίωμα να συνεχίσουμε να καταθέτουμε απόψεις, εισηγήσεις, ακόμα και ιδέες για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική μας θέση, να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας και να πετύχουμε το καλύτερο, αποφεύγοντας το χειρότερο. Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράξουμε. Θα μεταβείτε, κύριε Σουζόπουλε, εσείς στη Γενέβη? Το εάν θα μεταβώ στην Γενέβη ή όχι θα εξαρτηθεί από την απόφαση του πολιτικού γραφείου της ΕΔΕΚ που θα συνέλθει στις 6 το απόγευμα, να ενημερωθεί ακριβώς για τα όσα σήμερα λέχθησαν στο Εθνικό Συμβούλιο και να πάρει την τελική του την απόφαση. Η εισήγηση δική σας ποια θα είναι? Η εισήγηση δική μου θα κατατεθεί στο πολιτικό γραφείο. Δεν δημοσιοποιείται πριν από την συνεδρία του πολιτικού γραφείου. Θα πρέπει να είσαστε και κοντά δεδομένου και του γεγονότος. Αν στα λεγόμενα και του κυρίου Άντρου Κυπριανού ότι θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο το Εθνικό Συμβούλιο και θα είναι σε επαφή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αν θα είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου ή αν το Εθνικό Συμβούλιο θα επιτελέσει το ρόλο του, θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που μπορούμε να τονίσουμε είναι ότι στην ενδεχόμενη παρουσία μας δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να αποδεχθούμε να είμαστε διακοσμητικό στοιχείο. Ούτε και να ενημερωνόμαστε εκ των υστέρων για σοβαρά ζητήματα, όπως δυστυχώς συνέβη πολλές φορές μέχρι σήμερα, ακόμα και στην πρόσφατη απόφαση του Δείπνου, όπου ενώ εκκρεμούσε απόφαση για σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο θα συζητούσε και θα προσπαθούσε να καθορίσει κοινή θέση όλων των πολιτικών δυνάμεων για το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση, ξαφνικά βρεθήκαμε να ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης την τελική απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια συστηματικά επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο. Είναι κάτι που αυτήν τη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε. Επαφείται λοιπόν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διατηρήσει τον θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου ως έχει, αφού αυτός το αποφάσισε. Αυτός θα έχει την τελική ευθύνη για τις όποιες αποφάσεις θα πάρει. Όμως προηγουμένως οφείλει σε αυτές τις περιπτώσεις να ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο, να ακούει τις απόψεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ας παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να δίνουμε προτάσεις και ιδέες, όπως τόνισε και προηγουμένως, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας θέσης, τον εμπλουτισμό της επιχειρηματολογίας μας και το πιο σημαντικό, να πετύχουμε το καλύτερο και κυρίως την διατήρηση, την ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια δημοκρατική λύση η οποία να είναι βιώσιμη. Έχετε ικανοποιηθεί από τις νομικές γνωματεύσεις που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Ζεβουλέ? Οι γνωματεύσεις αυτές, αντιλαμβάνεστε, ότι είναι αποσπασματικές. Από τη στιγμή που δεν έχω το κείμενο των γνωματεύσεων για να μπορέσω να το μελετήσω και να μπορέσω να έχω σαφή και ολοκληρωμένη άποψη, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Μαρίνος Σιζόπουλος Πέτρο. Εγώ μην ρευστώ δηλαδή το σκηνικό της μετάβασης των πολιτικών αρχηγών, κυρίως με τον Μαρίνο Σιζόπουλο να αναμένει την απόφαση του πολιτικού γραφείου το απόγευμα στις 6. Όπως πληροφορούμαστε και το ΑΚΕΛ σε λίγο θα έχει συνεδρία στα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ. Να ακούσουμε τον κύριο Θα αναμένουμε βεβαίως και τους επόμενους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Σήμερα έγινε μια αρκετά διεξοδική συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διάσκεψη της Γενέβης, όλη η διαδικασία. Όπως είναι γνωστό, ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε διαφωνήσει κάθετα και έντονα με τον τρόπο που ορίστηκε η διάσκεψη, αλλά και με τις ασάφειες ή
τα προβλήματα που παρουσίαζε η σύνθεση της διάσκεψης. Παρ' όλα αυτά, δεν επιλέξαμε την εύκολη οδό να μείνουμε στην Κύπρο και να ασκούμε εκ του μακρόθεν κριτική. Επιλέξαμε την οδό της συμμετοχής μας, της παρουσίας μας από την ώρα που μας κάλεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην Γενέβη, σε μια προσπάθεια να γίνει ουσιαστική και συλλογική διαχείριση από πλευράς του Εθνικού Συμβουλίου. Κάτι το οποίο θέσαμε σήμερα από την αρχή της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Η συλλογικότητα, κατά την άποψή μας, είναι απαραίτητη. Εάν θέλουμε να υπάρξει και μειωμένη ένταση και αν θέλουμε να υπάρξουν και καλύτερες συνθήκες για να πετύχουμε και τα αποθητά αποτελέσματα ή να αποφύγουμε ενδεχόμενες παγίδες. Στη συνεδρία καταθέσαμε τις θέσεις μας ως Συμμαχία Πολιτών και προτάσεις αναφορικά με διάφορες πτυχές και ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα των μεταβατικών περιόδων. Είμαστε αντίθετοι με την ύπαρξη μεταβατικών περιόδων. Καταθέσαμε δύο συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί, δεδομένου ότι ο πρόεδρος έχει αποδεχτεί μεταβατικές περιόδους, για το πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, δεδομένου, καθώς και η επιστροφή εδαφών, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία αποδείχθηκε πολλάκις ως αναξιόπιστη. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την επιβίωση του κυπριακού λαού στην καλή θέληση της Τουρκίας. Γιατί δεν μας έδειξε μέχρι σήμερα στην ιστορία να διαθέτει αυτή την καλή θέληση. Με ποιον τρόπο πέτυχε να κύριε Λιλίκ αυτό, μέσω ενός ισχυρού ψηφίσματος από τα Ηνωμένα Έθνη? Υπάρχουν δύο προτάσεις που καταθέσαμε. Μια αφορά και οι δύο αφορούν συγκεκριμένο ψήφισμα. Αν και η δική μας η θέση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ημερομηνία έναρξης ισχύως της συμφωνίας. Και αν απαιτεί η Τουρκία ένα χρονοδιάγραμμα 6-8 μηνών για πρακτικούς λόγους για να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, γιατί δεν μπορεί να χρειάζεται περισσότερο εάν αποδέχεται να αποχωρήσουν 30.000 την πρώτη ημέρα, οι υπόλοιπες 10.000 δεν μπορούν να χρειαστούν πέραν από 6-8 μήνες να αποχωρήσουν. Η βασική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ημερομηνία έναρξης ισχύως και αυτή η έναρξη ισχύως να γίνει ταυτόχρονα με την αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη. Όμως και για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας κάτω από το κεφάλαιο 7, για να είναι αυτόν πραγματική εγγύηση και ασφάλεια για τους κυπριακούς ελληνισμούς, θα πρέπει να περιλαμβάνει μία εκ των δύο προνοιών. Είτε θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια ότι μη εφαρμογή της συμφωνίας από την Τουρκία και η επαναχώρησή της επιστρέφουμε στην προτεραιά κατάσταση και συνεχίζει η Κυπριακή Δημοκρατία όπως ήταν και δεν θα υπάρχει κανέναν συνιστών κρατήδιων είτε Ελληνοκυπριακών είτε Τουρκοκυπριακών, ή θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις που θα ληφθούν με αυτόματον τρόπο, θα είναι προεγκριμένο δηλαδή το ψήφισμα, στην περίπτωση που η Τουρκία αναιρέσει την υπογραφή της. Δεν υπάρχει άλλος πρακτικός τρόπος, τουλάχιστον δεν μας έχει υποθεί από κανέναν άλλος πρακτικός τρόπος που να μας διασφαλίζει ότι δεν θα καταστούμε τελικά όμοιροι της Τουρκίας με την παρουσία σημαντικού του αριθμού του Τούρκου στρατιωτών στην Κύπρο και σε μια περίοδο που θα εφαρμοστεί η νέα τάξη πραγμάτων, όπου ούτε στα Ηνωμένα Έθνη δεν θα μπορούμε να προσφύγουμε χωρίς την έγκριση του Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου. Το ίδιο ισχύει, αν θέλετε, και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπου εμείς θέλουμε να υπάρξουν ξεκάθαρες και όχι ασαφείς διατυπώσεις και ρυθμίσεις που να μας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Μεταβαίνουμε λοιπόν στην Γενέβη με αυτές τις τοποθετήσεις μας, με τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες μας, αλλά με όλη την καλή διάθεση, εάν ο Πρόεδρος τηρήσει αυτά που συμφωνήθηκα σήμερα, όσον αφορά τουλάχιστον την όχι απλά ενημέρωση, αλλά τη διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο, να καταθέτουμε και εκεί τις προτάσεις μας προκειμένου να αποτρέψουμε τα όποια λάθη ή αν θέλετε τα χειρότερα. Ναι, Πέτρο. Ακούσαμε και τον Γιώργο Λιλίκα. Έχουμε την κυρία Ελένη Θεοχάρους τώρα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως να ακούσουμε και την κυρία Θεοχάρους όπως και τους υπόλοιπους που έχουν κρατήσει έτσι χαμηλούς τόνους μέχρι στιγμής. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν προκύψει η συμφωνία από την διάσκεψη της Γενέβης θα είναι μια χείριστη συμφωνία η οποία δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε σήμερα να αισθάνεται πολύ καλά θωρακισμένος όσον αφορά την νομική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες της Γενέβης. Έχει νομικές γνωματεύσεις που το κατοχυρώνουν. Βεβαίως δεν έχουμε δει τις νομικές γνωματεύσεις. Ακούσαμε αποσπασματικά κάποια κομμάτια από αυτές.
Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να είναι νομικά κατοχυρωμένη η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι θα έχει καθημερινή διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο και θα συναποφασίζουμε ή θα λαμβάνει υπόψη του τις εκτιμήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Εκείνο που προκάλεσε αλγινή εντύπωση, τουλάχιστον σε μένα, ήταν η πληροφορία που άκουσα πριν από λίγο από εσάς, από κάποιο δημοσιογράφο, ότι υπάρχει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προς τα Ηνωμένα Έθνη, κάτι το οποίο ζητήθηκε από εμάς να παραμείνει απόρριτο. Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη σοβαρότητας και νομίζω ότι όλοι πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τόπο αν θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η αποκάλυψη προηγούμενης επιστολής θα γίνει χθες. Σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο. Ναι, να σας πω. Αν οι αριθμοί σας είναι στους προηγούμενους προηγούμενους που έχουν βγει έξω. Όχι, δεν είναι στους προηγούμενους. Εγώ άκουσα την ερώτηση συναδέλφου σας δημοσιογράφου, που σημαίνει ότι είχε ήδη διαρρεύσει η πληροφορία. Άρα δεν έγινε από πολιτικό αρχηγό ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Λοιπόν, κύριος Περδίκης. Θα είστε. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Θα είστε στη δικαστική Γενέβη. Για το αν θα είμαι παρούσα ή όχι θα αποφασίσουμε σε μία ώρα με το εκτελεστικό γραφείο της αλληλεγγύης, η οποία αναμένει ήδη στα γραφεία του κόμματος για να συναποφασίσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Θα αποφασίσει λοιπόν σε μία ώρα τα συμπεράσματα της αλληλεγγύης, αν θα είναι κύριε Παρούσα, κύριος Περδίκης. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους και όλες. Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι συνεχίζεται ο κατήφορος των υποχωρήσεων απέναντι στις απαράδεκτες τουρκικές απαιτήσεις και στα θέματα της διαδικασίας αλλά και στα θέματα της ουσίας. Σύντομα και λακωνικά. Η μετάβαση σας τελικά είναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνεδρίαση απόψε Πολιτικής Επιτροπής και Επιτροπής Κυπριακού. Θα ενημερώσω για τη σημερινή συνεδρίαση, για τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κοτσιά. Και για πώς απάντησε προφορικά τουλάχιστον ο Πρόεδρος τα πολύ δικαιολογημένα μας αιτήματα για ενημέρωση, για πρόσβαση στο κεκτημένο των διαπραγματεύσεων όπως ο ίδιος το ονομάζει, για πρόσβαση στις γνωματεύσεις των συνταγματολόγων, που ήταν βεβαίως σε όλα αυτά αρνητικός. Υπάρχει μια φοβερή άρνηση από την πλευρά του Πρόεδρου Αναστασιάδη στο να μας δώσει τα εργαλεία και την αναγκαία πληροφόρηση για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ως, όπως λέει, συμπαραστάτες και σύμβουλοι. Όταν η γνώση δεν υπάρχει, η πληροφόρηση δεν υπάρχει, είναι λυπής από την πλευρά του. Όταν δεν υπάρχει από τη δική του την πλευρά εμπιστοσύνη, να μην περιμένει και από τη δική μας την πλευρά να υπάρχει η εμπιστοσύνη. Ένα πράγμα μπορώ να το διαβεβαιώσω, όπως το είπα και μέσα, το λέω και εδώ, ότι εμείς δεν πρόκειται να αποδεχτούμε οποιαδήποτε λογοκρισία, φήμωση. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Η δική σας θέση, η εισήγηση, αν θέλετε, προς τα λόγια της οικολόγου, είναι να πάτε ή να μην πάτε. Με βάση όλα αυτά που μας έχει δείξει. Αυτά τα πράγματα δεν ανακοινώνονται δημόσια. Πρέπει να. Εγώ θα προσπαθήσω να έχω έναν ειλικρινή και ισότιμο διάλογο με τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες μου. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα. Υπάρχει. Πολύ έντονο το στοιχείο βέβαια ότι αφού δεν συμφωνήθηκε ακόμα ούτε καν ο τρόπος με τον οποίο θα συνεννούμαστε μεταξύ μας, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Και επειδή εγώ είχα την εμπειρία τριών τέτοιων αποστολών, τουλάχιστον, σας λέω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη φορά είναι πρωτοφανές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ. Ναι, Πέτρο. ΕΔΕΚ, οικολόγοι και αλληλεγγύοι θα αποφασίσουν το απόγευμα αν θα μεταβούν στην Γενέβη. Είναι ξεκάθαρη η άποψη του Δημοκρατικού Κόμματος ότι θα είναι εκεί συνοδευόμενοι, θα συνεύσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα το απόγευμα για τα τρία αυτά κόμματα θα είναι καθοριστικά για το αν θα μεταβούν ή όχι στη Γενέβη. Μάλιστα. Να πούμε, έχουμε ολοκληρώσει με τους πολιτικούς αρχηγούς, Πέτρο, αλλά θα προβεί σε δήλωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι, μέχρι να έρθει, να μείνουμε, παιδιά, να βλέπουμε την εικόνα, ναι, για να δούμε πότε θα βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ξεκινήσω, να παίρνω πολύ σύντομα σχόλια από τους καλεσμένους για να τους αποδεσμεύσω. Κύριε Αγγελίδη. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων και θέσεων σε σχέση με το τι ακριβώς έχει
προκύψει στο Εθνικό Συμβούλιο. Σαφώς να πούμε ότι οι γνωματεύσεις οι οποίες αναγνώσκονται χωρίς καν να δίνονται αποσπασματικά, ο καθένας μπορεί να θέσει προβληματισμούς για την ισχύ ή για το κατά πόσο τέθηκε ένα σωστό νομικό ερώτημα. Σίγουρα ο κύριος Ροζάκης, ο οποίος είναι ένας από τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στις γνωματεύσεις, έχει σαφή θεώρηση και σε σχέση με το σχέδιο ΑΝΑΝ και έχει τοποθετηθεί. Ενώ ο κύριος Πελέ ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ, ο κύριος Αλέν Πελέ είναι πράγματι έγκριτος παγκοσμίου φήμης διεθνολόγος, μάλιστα χειρίζεται πιο πολλές υποθέσεις ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και αδιαφυσβήτητα έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές υπέρ της Κύπρου. Απλά έχει σημασία τεράστια να δει κάποιος ποιον ήταν το νομικό ερώτημα που τέθηκε. Δεν τίθεται θέμα και αμφισβήτηση ότι καταργείται η Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ποια περίπτωση δεν τίθεται θέμα κατάργηση? Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Α, δεν τίθεται. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο το οποίο όμως τίθεται, το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι όταν ξεφεύγουμε από την δικοινοτική πτυχή του ζητήματος και πάμε στη διεθνή. Ποιος θα είναι ο ρόλος της παρουσίας του κύριου Ακιντζούγη. Και εκεί είναι το μείζον ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Συγγνώμη, ελάτε, ελάτε. Απλά σε σχέση με τον κύριο, με το τι ελέγχθηκε και από τον κύριο Παπαδόπουλο και από τον κύριο Σιζόπουλο και τον κύριο Λιλίκαν και την κυρία Θεοχάρους και τον κύριο Περδίκη. Φαίνεται με σαφήνεια ότι υπάρχει για πρώτη φορά δέσμευση του Προέδρου ότι θα υπάρχει διαβούλευση και συναπόφαση. Με το εθνικό. Επίσης, ο κύριος Άνδρος Κυπριανού μίλησε ότι έχει ευθύνη ο πρόεδρος για τη διαπραγμάτευση. Άρα, εδώ φαίνεται για πρώτη φορά από τη μία το ΑΚΕΛ να προσπαθεί να διαχωρίσει ίσως την ευθύνη, παρόλο που λέει ότι συμπαρίσταται και στηρίζει αυτόν. Πλην όμως την ευθύνη τη φέρει ο πρόεδρος ως απόφαση. Και από την άλλη, πρέπει να πω πλέον τα άλλα κόμματα, τα οποία έχουν αποδεχτεί και νομένω ότι θα κριθεί ότι τα άλλα τρία θα πάνε, καθότι πρόκειται για διαβούλευση σε μεταγενέστερη φάση εντός της ημέρας. Εάν θα πάνε, είναι και αυτοί πλέον συνυπεύθυνοι. Και σε περίπτωση που κατά την οποία διαπιστώνουν ότι στη διαβούλευση οι δικές τους προτάσεις, φόβοι, εισηγήσεις δεν εισακούγονται, τότε έχουν εκείνη ευθύνη εκείνη τη στιγμή αφενός να ενημερώσουν τον Κυπριακό λαό και να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους πλέον θα πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση τους. Έχει τεράστια ζωτική σημασία. Διαφορετικά είναι και αυτοί υπόλογοι για την όποια εύχομαι να μην υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά αν υπάρχει κακή κατάληξη, θα είναι και αυτή συνυπεύθυνη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γεωργίου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν έτσι πιο... Ναι, χωρίς να θέλω να πω βέβαια στη συζήτηση, στην ανάλυση των γνωματεύσεων που δεν τις έχω δει και από ό,τι κατάλαβα δεν τις έχει δει κανείς αποσπασματικά. Ήταν των υστέρων γνωματεύσεις σε μια προσπάθεια να εξηγήσω γιατί μέσα στο κείμενο συμφωνίας της 1ης Δεκεμβρίου δεν υπάρχει πουθενά η Κυπριακή Δημοκρατία. Και υπάρχει μεν η γνωμάτευση των δύο, αλλά βλέπουμε και την τοποθέτηση της γερουσίας της Αμερικής που λέει με σαφήνεια ότι μόνο πενταμερείς. Ελάτε κύριε Γιάννη. Άρα γνωματεύσεις γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Ακριβώς. Και δεν είναι υπεύθυνος, διότι είναι απλά συμβουλευτικές και μη δεσμευτικές. Δεν θα κρίνουμε τις γνωματεύσεις. Εγώ θα κρίνω και θα πω ότι έχω την εντύπωση ότι καταβλήθηκε μια προσπάθεια να εκμεύσουμε εκ των υστέρων το πράσινο φως ότι είναι εντάξει να λειτουργήσουμε με βάση το κείμενο της 1ης Δεκεμβρίου. Από το εθνικό να το εκμεύσουμε όχι, ή από, από τις γνωματεύσεις, από τις ενέργειες που έχουμε κάνει, από τις αυτοπροσκλήσεις ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτοπρόσκληση το θεωρείτε αυτό με την επιστολή? Όχι ξεκάθαρη θέση? Όχι. Ότι πατάει πόδι ο πρόεδρος και λέει εγώ θα είμαι εκεί. Νομίζω ότι θα απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας. Δεν έχουμε ακόμη ακούσει αν υπάρχει απάντηση. Και αυτά τα πράγματα έπρεπε να προηγηθούν. Μάλιστα. Μια φορά δεν μπορούμε στη ζωή μας να κάνουμε προληπτική πολιτική. Πρέπει να τρέχουμε μετά να μαζεύουμε τα συμμάζευτα. Μια φορά και για τέτοια σημαντικά θέματα δηλαδή. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, δηλαδή ακούγοντας τον κύριο Νεοφύτου, δηλαδή οι γνωμοδοτήσεις, οι γνωματεύσεις έγιναν για να μας πει ότι την συνθήκη των εγκύσεων μπορεί να αλλάξει μόνο, μπορεί να αλλάξει μόνο με την υπογραφή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό το ξέρει και ο γιος μου. Έτσι, 7,5 χρονών. Και δεν έχει σπουδάσει νομική ακόμα. Ελπίζω όχι. Ολοκληρώνω με την ουσία. Δηλαδή, έρχονται τώρα, έχουμε σήμερα 5 του μήνα, 5, έτσι, να ενημερώσουν τα μόνιμα μέλη, συγγνώμη, όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να έρθετε κι εσείς στη Γενέβη αν θέλετε. Δεν είναι αυτά πράγματα. Δεν είναι αυτά διεθνείς διασκέψεις. Δεν είναι διεθνής διάσκεψη. Δυστυχώς είναι πενταμερής διάσκεψη. Το έχουμε ακούσει και από τα πλέον επίσημα χείλη. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Κύριε Δημητρίου.
Είναι ώρες ευθύνης για όλους μας. Για τους πολιτικούς και όλους εμάς, ακόμη που καθόμαστε εδώ στα πάνελ και συζητάμε. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, να χαμηλώσουμε τους τόνους, να ενισχύσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεωρώ, και ξέρω τι λέω, πως όλοι όσοι θα μεταβούν στην Γενέβη πάνε εκεί για να ενισχύσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα είναι μέρος της διαδικασίας. Ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αξιοποιήσει ουσιαστικά την παρουσία εκεί των μελών του Εθνικού Συμβουλίου και όλων όσων θα είναι εκεί. Και ας οχυρώσουμε σήμερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με όσο περισσότερα όπλα και δυνάμεις μπορούμε. Εμείς γι' αυτό είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα συνοδεύσουμε τον πρόεδρο. Ναι. Ελπίζουμε αυτά που λέχθησαν περί πραγματικής συνδιαβούλευσης να υλοποιηθούν, αν και οι εμπειρίες του παρελθόντος. Ξέρετε, βεβαίως έχω μια έτσι. Είναι αυτό όμως, ναι, αυτός ο αρνητισμός τώρα. Κλείνουμε με τον Γιώργο. Είναι ο πραγματισμός όμως. Λέμε μαζί, εκεί θα είμαστε. Αρχηγοί των κομμάτων, εκεί θα ότι είμαστε. Έχει συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο που δεν ξέρουμε τι υπόθηκε όλοι εμείς εδώ που καθόμαστε τώρα, ότι θα αξιοποιηθεί ο ρόλος και η παρουσία εκεί. Και έρχεστε εσείς εδώ 5 λεπτά μετά και λέτε η εμπειρία και. Τι να πούμε. Μακάρι να διαψευστώ. Ναι, βεβαίως. Όταν καείς φυσάς και το γράφτουν όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω μόνο μια έτσι απορία, αν θέλετε, θα μεταβείτε. Στη Γενέβη. Είπε κάτι ο κύριος Αγγελίδης, ότι θα είναι συνυπεύθυνοι όσοι έχουν ενστάσεις, δουν ότι δεν υιοθετούνται κάποιες θέσεις, δεν απαντώνται ανησυχίες και σιωπήσουν. Θα είναι συνυπεύθυνοι. Όμως, κύριε Αγγελίδη, από την άλλη, εάν όσοι συνοδεύσουν βγαίνουν και ακριβώς από αέρος συζητάνε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή αν είναι δική μας, από αέρος συζητάνε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό δεν θα βλάπτει τη δική μας. Ακόμα και αν έχω δίκιο, εγώ λέω. Δεν θα κάνει κακό στη δική μας την πλευρά αυτή η δημόσια συζήτηση μεταξύ μας. Κάθε άλλον και να εξηγήσω γιατί. Ενώ θα τρέχει η διαπραγμάτευση. Αντιθέτως θα τον ενισχύουν. Διότι ναι, ο πρόεδρος, αλλά στα μάτια των άτομων. Δεν είμαστε εμείς οι μεταξύ μας οι εχθροί. Είμαστε με τον άλλον. Όμως ο πρόεδρος όμως στην διαπραγμάτευση θα λέει ότι ξέρετε, αυτό το ζήτημα θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Βλέπετε ήδη τις αντιδράσεις. Εάν πράγματι θέλετε να περάσει ένα δημοψήφισμα, οφείλετε αυτές τις αντιδράσεις υπερβολικές, αδικαιολόγητες, πλην όμως υπαρκτές, να τις αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, θα πάμε σε έναν σκοπό. Άρα δεν αδυνατίζει την διαπραγμάτευση. Αντίθετα, ο πρόεδρος μπορεί να επικαλεστεί αυτές τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες και να πει: ξέρετε, εγώ οφείλω πλέον να σταθώ και να μείνω ανυποχώρητος σε αυτό το σημείο. Διότι αν δεν μείνω ανυποχώρητος, δεν θα γίνει αποδεκτό. Άρα δυναμώνει τον πρόεδρο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Συμφωνείτε και εσύ. Και θα προσέθετα σε αυτά που λέει ο κύριος Αγγελίδης, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων από τον Μάη του 2015 να έχει τον λαό σύμμαχό του και όχι να νομίζω ότι τον έχει απέναντί του. Οι πιέσεις του λαού, η θέληση του λαού, οι θέσεις του λαού που εκφράζονται όχι κατά 100% αλλά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα πολιτικά κόμματα, έπρεπε να είναι θωράκιση του Προέδρου και όχι να θεωρείται, όπως θες μας είπε, να σοβαρευτούμε, ας πούμε. Ναι, εσείς κύριε Δημητρίου διαφωνείτε με αυτή την τακτική. Εγώ λέω πως η πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού θα αποφασίσει με το καλό όταν θα έχουμε ενώπιόν μας το τελικό σχέδιο λύσης. Όμως, μέχρι εκείνη τη στιγμή και ενώ στην Γενέβη θα εξελίσσεται η διαδικασία, όλοι όσοι θα είναι εκεί, πολιτική αρχηγή, πολιτικό προσωπικό, προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χρειάζεται να είμαστε πέραν του δέοντος προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και είναι κρίμα να κάψουμε την διαπραγμάτευση και τα διαπραγματευτικά μας χαρτιά δια αέρος, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή οπουδήποτε αλλού. Είναι τεράστια η ευθύνη και το επαναλαμβάνω. Απλά επειδή είπε το να κάψουμε, εγώ θα δώσω αφορμή για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν αύριο ο Γιώργος θα πάει εκεί και θα διαέρος, θα καταγγέλει ή θα βγάζει προς τα έξω τη στρατηγική, καλύτερα να μην πάει και το λέω μπροστά του. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα πω το εξής. Εάν βλέπεις έναν παιδί να παίζει με τα σπίρτα. Ναι, το μαζεύεις. Δεν είναι παιδί, κύριε Αγγελίδη. Συγγνώμη, δηλαδή. Είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι εκλεγμένος. Συγγνώμη, αν είμαι ο νόμος και αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το μυαλό να παίζει με σπίρτα. Δηλαδή, όχι. Το παράδειγμα το οποίο θέτω είναι το εξής. Δεν έχει συσχετισμό ο πρόεδρος με το παιδί. Γιατί λέω ένα παράδειγμα γενικό. Ναι. Όταν βλέπεις κάποιον,
έναν παιδί να παίζει με σπίρτα. Οφείλεις να προειδοποιήσεις. Δεν πρέπει να περιμένεις να ανάψει η φωτιά και μετά να πάει να τη σβήσεις. Ναι, να προειδοποιήσεις το ίδιο, όχι να βγει στην τηλεόραση να το προειδοποιήσεις από την τηλεόραση. Όταν προειδοποιείς εντός του Εθνικού Συμβουλίου. Όταν προειδοποιείς εντός του Εθνικού Συμβουλίου στη Γενέβη, στη διαβούλευση και δεν εισακούεσαι, τότε οφείλεις για να είσαι και εσύ πιστικός μετά, για να μην σου πούν, κύριε, γιατί εσύ όπιζες όταν έπρεπε να μιλήσεις. Την ώρα εκείνη, γιατί δεν μίλησες και να πεις εγώ έχω ενστάσεις. Πώς έκανε ο κύριος Σουζόπουλος δηλαδή, οφείλεις, που έδωσε τα έγγραφα τα πρακτικά. Για τα έγγραφα υπάρχει μια διαφοροποίηση και πάλι. Έγγραφα τα οποία έχει στην κατοχή της η Τουρκία, τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκοκυπριακή πλευρά. Όλος ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος πλην των κομμάτων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα. Έγγραφα τα οποία έχει πολύ δίκιο ο Δημήτρης, που είναι στρατηγική, η οποία σε περίπτωση που απορριφθεί το τάδε σημείο, έχω το επάλληλο και το επόμενο και το επόμενο σενάριο, τότε εκείνη πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία παράληψη ή να υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή. Όμως οτιδήποτε άλλο είναι γνωστό της πάσης και σε όλους, το από το μόνο πολίτη, από το μόνο σύνολο από το οποίο αποκρύβεται αυτή η αλήθεια, είναι από τους πολίτες, που είναι κρίμα. Ο Θεός να τους βοηθήσει όμως, να τους φωτίσει, να σταθούν και να μην ξεγράψουν την κερίνια όταν θα επιστρέψουν. Μην κλείσουμε έτσι, κυρία Αγγελίδη, έτσι πραγματικά. Διότι η λύση χωρίς την κερίνια δυστυχώς δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Να σφίγγετε το στομάχι, σαφώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ διαρωτούμε τώρα με την κερίνια αυτό που είπε ο Σίμος Αγγελίδης, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι διαρωτάστε. Κοιτάξτε, συζητάμε εδώ το Κυπριακό τόσα χρόνια. Ναι. Ξέρουμε ότι η κερίνια θα παραμείνει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, συνδοκυπριακή συνιστώσα πολιτεία. Διασφαλίζουμε σήμερα με τα όσα ξέρουμε, με τα όσα έχουν δει το φως, με τα όσα έχουν συγκληθεί, ότι ο κάθε ένας από εμάς θα έχει το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης. Ελεύθερης... Αυτό δεν είναι. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλα τα σημεία. Είδατε τι κάνουμε τώρα. Τεράστιο μπλαφ. Πού υπάρχει, κύριε Δημητρίου, τι να κάνουμε. Είχαμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ας περιμένουμε για αυτά. Όρεξη να έχουμε να τα συζητάμε. Με ναι. Το καλό, και μετά την Γενέβη κάτι. Και μετά το αν θα έχουμε τελικό σχέδιο λύση. Γιατί ελπίζω... και όλα αυτά που συζητάμε μπορεί να είναι και ανεδαφικά, φιλολογικά. Ναι. Εγώ ελπίζω και νομίζω θα συμφωνήσει και κόσμος πολλής μαζί μου να έρθει επιτέλους εκείνη η στιγμή που θα έχουμε ενώπιό μας συγκεκριμένα πράγματα, το σχέδιο λύσης, το συμφωνημένο, να μπορούμε να το πιάνουμε και εμείς κομμάτι-κομμάτι. Καθίστε, κύριε Αλεξάνδρου. Να συζητάμε. Αλλά λέω επιτέλους. Το συζητήσαμε 2,5 χρόνια. Πάλι το λέτε. Και σας το είπα σε αυτό το στούντιο ένα πρωινό. Το σχέδιο ΑΝΑΝ συμφωνήθηκε 31 του Μάρτη το 2004 και στις 24 του Απρίλη, 24 μέρες μετά, ψηφίσαμε. Δεν είναι συζητήθηκε το 2002. Το Νοεμβρίου του 2 κατατέθηκε το σχέδιο. Κατατέθηκε και δεν είναι κάποιο στο προεδρικό μέγαρο, εκεί στο Γλάφκο. Αλλά λέμε ότι έχουμε σχέδιο 1, 3, 4 κτλ. Άρα είδατε τι. Εντάξει, κύριε Δημητρίου, διαφοροποιημένα ήταν βεβαίω, αλλά ο βασικό κορμό ήταν. Εγώ ελπίζω κάποια στιγμή αντί να συζητάμε αυτά τα πράγματα που είναι πάλι. Είναι γενικά όμω. Μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε Αγγελίδη. Έχουν τη σημασία τους. Να πάμε και στα ειδικά. Γιατί μας ενδιαφέρει, εμένα τουλάχιστον έχω και παιδί, με ενδιαφέρει. Όλες. Και όλοι μας. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ακριβώς. Θα αλλάξει η ζωή μου. Δεν θα αλλάξει. Πώς θα αλλάξει. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο θα αλλάξει. Το αποδέχομαι. Την ώρα που θα ψηφίσω. Αυτή είναι η ουσία. Ωραία. Έτσι. Να ξέρω τι ψηφίζω. Έχετε δίκιο. Στο παρόν στάδιο κάνουμε αποσπασματικές αναφορές. Ο καθένας λέει τη θέση του, το οποίο είναι σεβαστό. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει ενώπιον του τη συνολική εικόνα για να μπορεί να βγάλει και τα συμπεράσματα του. Ελπίζουμε, αν καταλήξουν, να το φέρουν. Έγκαιρα. Αυτό λένε, θα γίνει έγκαιρα. Για να μπορεί να ενωθεί ο λαός. Έτσι. Γιατί ο λαός τόσο καιρό στο σκοτάδι ήταν. Χρειάζεται να μην έχουμε κάτι κακό για να το απορρίψουμε. Σκοπός είναι να υπάρχουν θετικές εξελίξεις, ούτως ώστε να έρθει κάτι που θα υπερψηφίσουμε. Ναι, αλλά να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε. Χρειάζεται και χρόνος για σωστή ενημέρωση. Σίγουρα. Και εκεί χρειάζεται πάλι να ρίξουμε με το καλό και τον καλό μας εαυτό, να το πω έτσι. Θα σας πω κάτι για κρατήστε την ημερομηνία. Όταν θα έρθει το συμφωνημένο σχέδιο λύσης και θα αρχίσουμε να συζητάμε τις πτυχές, δεν θα συζητάμε αυτό που σας είπα τώρα πριν, την επόμενη μέρα, πώς θα είναι η ζωή μας και πώς θα αλλάξει. Θα τσακωνόμαστε, θα τσακωνόσαστε συγκεκριμένα. Είναι επικοδομητικές σας άφιες. Γιατί ο καθένας θα δίνει τη δική του ερμηνεία και πάλι όλοι οι κόσμος... Σημαίνει δεν θα είναι καλό το σχέδιο. Θα είναι συγχυσμένος. Εάν ο καθένας παραδώσει τη δική του ερμηνεία, σημαίνει δεν είναι καλό σχέδιο. Λοιπόν, δεν είναι σωστό σχέδιο. Πάντως ο καθένας. Εικασίες θα κάνει. Αν είναι, αν είναι καλογραμμένο και ξεκάθαρο, είναι ένα πράγμα. Και αν θα ξεκινήσει ο ένας να λέει, μα την πρώτη και την τρίτη μέρα, αν θα γίνει αυτό και αν θα γίνει ας το άλλο. Ας γίνει ένα σύνταγμα, να τροποποιηθεί το σύνταγμα, να μετεξελιχθεί το σύνταγμα. Εδώ θα μείνουμε. Και εκεί ακριβώς θα ξέρει κάθε πολίτης τι ψηφίζουμε και τι απορρίπτουμε. Λοιπόν,
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κράτησα έτσι πολύ περισσότερο λόγω των εξελίξεων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Επίσης, να πάμε σε διάλειμμα μέχρι να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για δήλωση και να επιστρέψουμε.